Είμαστε καλησπέρα. Ξεκινάει το ΠΑΟΚ 24, τελευταίο της εβδομάδας. Παρασκευή και 13 αγάπη σήμερα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν πιστεύω να είσαι προληπτική. Είμαι προληπτική, το έχουμε πει. Είσαι. Ναι. Κάνεις τίποτα τον επιμερολόγιο Παρασκευή 13. Είμαι προσεκτική. Δηλαδή. Προσεκτική, ρε παιδί μου. Δεν χρειάζεται τώρα να πάρεις ρίσκα σήμερα να κάνεις κάτι το διαφορετικό. Μάλιστα. Πας στα σίγουρα. Πας στην ασφάλεια δηλαδή. Ναι, εντάξει. Είμαστε προληπτικοί, το έχουμε πει. Τι να κάνουμε. Τι γίνεται εδώ, Στέργιο, Ισπανία, Αυστραλία. Ισπανία, είσαι και εσύ με την Αυστραλία. Πρώτος, δεν είμαι κανέναν. Που όλοι λένε τώρα Αυστραλία γιατί είναι το... η ομάδα που ήταν πιο δύσκολο να φτάσει μέχρι εδώ και έφτασε και τώρα τη στηρίζουμε. Εγώ είμαι Ισπανία. Τρίτο δεκάλεπτο, 5 και 51 πριν τη λήξη του πρώτου τελικού του μπάσκετ, Ισπανία 39. Αυστραλία 46. Αυστραλία 46. Στο συν 7 η Αυστραλία. Στα μέσα τη τρίτη περίοδου. Πω, τι καλό θα ήταν. Αυτό έλεγε και χθε με τον Νίκο. Αν έχει παίξει Αυστραλία και είδε ένα φίλο που είχε βάλει στο στοίχημα 25 ευρώ. Έπαιρνε 600 κάτι. Και τώρα το δίνει cash out γύρω στα 2 εκατοστάρικα. Δεν πρέπει να το κάποιο. Είμαι στο συν 9. Έπαιρνε το κατάκτηση. Εγώ το έπαιρνα το cash out. Για κατάκτηση. Το έπαιρνε για παρουσία του τελικού. Κατάκτηση. Εγώ το έκανα. Το cash out το έκανα. Έχεις βάλει 25 και σου δίνει 2 κατοστάρικα. Θα το πήγαινα μέχρι τέλους. Άσε με ρε Στέργιο, τώρα το γύρισε εδώ η Ισπανία που έχει μέσα πεκταράδες τέτοια. Θα περάσει μέσα στο τελικό. Άρα το cash out θα γίνει 400 σήμερα το βράδυ. Όχι, όχι, όχι. Εδώ θα είμαστε και θα δούμε την κατάληξη. Δεν είναι. Από τα λίγα γίνεται. Που είδα, δεν το χάνουν το μάτι σε Αυστραλία με τίποτα. Τι είδες, μωρέ. Στιγμιότυπα. Α, αυτό. Τι να δω. Είδε όλο το μάτι αυτό που 39-50 κι άλλο καλάθι. Εντάξει, ρε Στέργιο, μπάσκετ είναι αυτό που μπορεί να αλλάξει ένα λεπτό. Καλά, εντάξει, εδώ θα είμαστε. Λοιπόν. Ελλάδα, ρε. Όχι Ελλάδα. Ισπανία, Ελλάδα. Ό,τι να είναι. Ισπανία είμαστε. Εγώ παίρνω θέση. Α και λέμε για μπάσκετ. Πάλι δεν έχει πάντω πολύ κόσμο. Του Γιώργου Βασιλακόπουλο, αφού είναι ο Γιάννη. Ναι, δεν έχει, εντάξει. Κάτι ψηλά. Συνέντευξη του Προέδρου τη ΕΟΚ εδώ και 80 χρόνια, του Γιώργου Βασιλακόπουλου. Αποτύχαμε, λέει, αλλά καλύτερα να χτυπάνε εμένα παρά την ομάδα. Λέει ο Γιώργος Βασιλακόπουλος, που εδώ και χρόνια έχουμε καταλάβει ότι δεν έχει σκοπό να αποσυρθεί από την προεδρία της ΕΟΚ. Και εδώ και χρόνια έχουμε καταλάβει ότι δεν τώρα αγγίζει και τίποτα. Οπότε σου λέει: συνεχίστε να χτυπάτε, δεν έχω κανένα θέμα. Καμιά χαρά. Δεν με ενοχλείτε καθόλου, κάνω πως δεν υπάρχετε απλά. Σε όλο τον κόσμο, μεγάλοι παίκτες αναλαμβάνουν την ηγεσία του μπάσκετ στη χώρα τους. Όχι, δεν χρειάζεται. Γίνεται δηλαδή μια στροφή σε παίκτες που έχουν αφήσει το στίγμα τους στο παγκόσμιο μπάσκετ και ξέρουν τις καταστάσεις από μέσα και από έξω. Εμείς και μια ανανέωση που και μπορεί να γίνει. Με τον Γιώργο Βασιλακόπουλο. Και μια ανανέωση γίνεται. Δηλαδή. Εδώ και 40 χρόνια και μπορεί για τα επόμενα 30 γερός να είναι ο άνθρωπος. Εντάξει. Αυτά είναι τα ωραία. Δεν υπάρχει καμία διάθεση να αποσυρθεί. Και γιατί να αποσυρθεί, τι έκανε μετά. Καφενείο και τάβλη. Όχι, ρε, ενώ τώρα πρόεδρε αυτά. Αναλαμβάνει και την ευθύνη. Όλα καλά. Χαράσουμε στρατηγικές για το ελληνικό μπάσκετ. Γίνεται, δεν γίνεται. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε κάτι να ασχολούμαστε. Να σου πω. Έχουμε ακόμα αρκετές ημέρες, αλλά θα ξεκινήσουμε από σήμερα. Θα δώσουμε 3 εισιτήρια για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Άρη την επόμενη Κυριακή. 7,5 είναι. 7,5 πρέπει να είναι. Ή 7,5. Ναι. Δίνουμε λοιπόν 3 εισιτήρια για τον αγώνα με τον Άρη. Μηνυματικά, γράφετε FM, αφήνετε κενό, γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και το στέλνετε στο 54526. Στις 2 θα γίνει η πρώτη κλήρωση για το παιχνίδι της επόμενης Κυριακής. Νωρίς, γιατί θυμίζω ότι στα μέσα της επόμενης εβδομάδας θα σταματήσουμε. Πρέπει να δοθούν τα ονόματα και να βγουν τα εισιτήρια. Οπότε θα δώσουμε σήμερα, νομίζω και Δευτέρα Τρίτη, μέχρι εκεί. Έχετε. Δεν έχει οριστεί επίσημα η ώρα. Ακόμα. Βλέπω στο site της Superliga, όχι. Καλά, θα γίνει το παιχνίδι, παιδιά, την επόμενη Κυριακή, στην Τούμπα. Ναι. Έχετε την ευκαιρία να διεκδικείτε από σήμερα εισιτήριο για να κλείσετε τη θέση σας και να είστε άνετοι. Γιατί FM με το κενό. Που βγουν τα. Ναι, ναι, FM κενό, ονοματεπώνυμο στο 4526. Τέλεια. Με το που βγουν τα εισιτήρια στα προσπόληση, γιατί δεν νομίζω να έχει εκδοτήρια, πάλι θα είναι μόνο ιντερνετικά. Θα γίνει ένας μεγάλος χαμός, θα είναι μερικές ώρες μόνο, θα είναι δύσκολο να βρείτε εισιτήριο, θα μπείτε σε αναμονή και μετά γεια σας, μένετε εκτός. Οπότε εδώ μέσα από το ΠΑΟΚ 24 κλείνετε θέση μέχρι και τις 2. Η πρώτη κλήρωση για αυτό το παιχνίδι. Ορίστε, 40-50. Μας έχουμε διαφορά σιγά-σιγά. Μάλλον είναι καλά. Στο συνέντευξη πήγε στην 10. Εσύ πρέπει μου είπες ότι μεγάλωσε με διαφορά και είναι καλά 2 πόντα. Ναι, τρίποντο Αυστραλία.
Στεφάνικο, κρίμα. Επιθετικό rebound. Άντε βρε. Ισπανία από μικρά παιδιά. Έτσι τα γέλα, ρε. Καλά, δεν υποστηρίζει το φίλο σου και υποστηρίζει την Ισπανία. Έλα, ρε. Εδώ εγώ έφτασα να υποστηρίζω την Αυστραλία και το φίλο σου. Δεν είχα κάποιο λόγο να. Το γνωστό σου που έφυγε 65 ευρώ. Καλά, εγώ θα κερδίσω τα 600 ευρώ, αυτό θα κερδίσει. Δώσε μια θετική ενέργεια. Τι με νοιάζει, εγώ θα κάνω το κασάρ, θα ηρεμήσει κιόλα. Κάνω το κασάρ να ηρεμήσει. Τι, κάτσε να περιμένουμε τα 600 ευρώ. Αν μα ακούει γνωστό σου, να μην κάνει κασάρ. Δεν με νοιάζει, πραγματικά. Εκτό αν στείλει ένα μήνυμα και πει ότι παίρνει αυτό με το 20%. Τότε θα σμπρώξω με όλη μου θετική ενέργεια, Αυστραλία, όλε. Είσαι πολύ καλή φίλη, αγάπη. Για του φίλου σου. Μπράχο κανονικό. Τι να κάνω, ρε, εγώ θα πάρω, σου λέω. Τι να κάνω. Γιορτή έχω την άλλη Τρίτη. Να το θυμηθείτε όλοι, γενικότερα. Ναι. Πάντως ναι, η Αυστραλία κρατάει. 40-50. Θα το δούμε. Από εκεί πέρα τι έχουμε, Στέργιο? Τίποτα, αγάπη. Έφτασε η ώρα για το παιχνίδι. Καιρός ήταν. Κάτι περισσότερο από 24 ώρες. 7 η ώρα αύριο, Ατρόμητος ΠΑΟΚ στο Περιστέρι. Ναι. Να δούμε πώς θα αντιδράσει ο ΠΑΟΚ μετά από το διάστημα της διακοπής. 2 εβδομάδων. Τα δεδομένα τα αγωνιστικά θα αναφερθούμε και συνέχεια, δεν νομίζω να χρήζουν και μεγάλης ανάλυσης. Θα δούμε βέβαια σήμερα το βράδυ, μέχρι σήμερα το βράδυ, αν υπάρχει κάποια ένδειξη για αλλαγές, αλλά δεν έχει και πάρα πολλές επιλογές. Ο Φερέιρα, σύμφωνα με το πώς διαχειρίζει το ίδιο στο ρόστερ μέχρι στιγμής, αν το ανοίξει το ρόστερ, αρχίζει γινωμένης από το Σάββατο, από αύριο, θα δούμε πώς θα δημορφωθεί, αλλά με βάση το πώς επιλέγει μέχρι τώρα τους εκλεκτούς, δεν νομίζω να δούμε και πολλές αλλαγές πέρα από τις αναγκαστικές. Δηλαδή την απουσία του Βαρέλα και την απουσία του Ελκαντούρη. Καλά, στη μεσαία γραμμή δεν έχει άλλη λύση πέρα από το δίδυμο Μίση. Θα είναι τεράστια έκπληξη για μένα, αν δούμε, ας πούμε, για ενδεκάδα το Στόχ. Α, για άλλες θέσεις, ναι. Γιατί ήταν καλό στο φιλικό με την ΚΑΠΑ 19 που πέτυχε και δύο γκολ. Ναι. Δεν νομίζω να το δούμε. Και εγώ δεν νομίζω ότι θα έχει περισσότερες αλλαγές πέρα από τον Νίγκασον στη θέση του Βαρέλα και το δίδυμο το Μίση τη στη μεσαία γραμμή. Κάπως έτσι θα πορευτεί ο ΠΑΟΚ. Στα υπόλοιπα δεν περιμένουμε κάτι πολύ διαφορετικό, αλλά το Ζαπάγο περιμένουμε και τη σημερινή εκτός, προπόνηση. Δηλαδή να δούμε Λιμιό, Πέλκα, Μπίσεσβαρ και Άκπομ. Και ο Σβιντέρχη νομίζω παίζει δυνατά. Δεν θα μου προκαλέσει έκπληξη να δούμε Μπίσεσβαρ, Λιμιό, Σβιντέρχη και Άκπομ. Νομίζω και το δικαιούται ο Πολωνός με βάση την εικόνα του όσες φορές και αναγωνίστηκε. Θα τα δούμε όλα αυτά. Εγώ το λέω συνεχώς, ανεξάρτητα από πρόσωπα και καταστάσεις και συστήματα. Η ουσία είναι ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να περάσει νικηφόρα από το Περιστέρι. Χωρίς φιλάδους στο ΠΑΟΚ. Ναι, ανακοινώθηκε από χθες από τον Ατρόμητο. Ναι, τις πρώτες δύο αγωνιστικές κανονικά είχαμε μετακίνηση οπαδών. Την τρίτη αγωνιστική, απαγόρευση μετακίνησης. Και υπάρχει και Τζοβάρας. Τι. Ένα πρόσωπο που μας απασχόλησε πάρα πολύ από το ξεκίνημα της σεζόν. Τίποτα, ο Τζοβάρας παίρνει κάθε εβδομάδα ορισμό. Και να που ήρθε μπροστά στον ΠΑΟΚ ο Τζοβάρας και ο βοηθός έχει ενδιαφέρον, γιατί είναι αυτός που ακύρωσε πέρσι τον γκολ του Μπίσεσβαρ στην Τρίπολη με τον Αστέρα. Εντάξει, μόνο δύο μέτρα καλυπτόταν ο Μπίσεσβαρ. Ναι. Σε εκείνη τη φάση. Εντάξει, δεν λες ότι σου δημιουργούν αυτά τα πρόσωπα μια θετική προδιάθεση σε πρώτη φάση. Αλλά αυτοί ορίστηκαν, ο ΠΑΟΚ αυτός θα βρει απέναντί του. Ή μάλλον μπροστά του, για το πούμε σωστά. Δεν ξέρω, τα μηνύματα είναι ανησυχητικά γύρω-γύρω. Δηλαδή, στα δικά μου τα μάτια και με τη δική μου λογική, δεν υπάρχει καμία λογική εξήγηση για την απαγόρευση της παρουσίας των φίλων του ΠΑΟΚ στο Περιστέρι. Εντάξει, πόσο μάλλον όταν ο υφυπουργός ευαγγελίζεται τη μετακίνηση των οπαδών για το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου. Κανονικά είχαμε μετακινήσεις τις δύο πρώτες αγωνιστικές. Νομίζω δεν είναι συμπτωματικό ότι στο πρώτο εκτός έδρας παιχνίδι του ο ΠΑΟΚ δεν θα έχει την υποστήριξη των φίλων του. Αν εσείς το θεωρείτε συμπτωματικό ή οτιδήποτε άλλο, okay, ο καθένας έχει δικαίωμα να σκέφτεται ό,τι θέλει. Ένα είναι η απαγόρευση του κόσμου, η τοποθέτηση του Τζοβάρα, τρίτος ορισμός για τον διαιτητή που έχει ευθύνη για την αλλίωση του πρωταθλήματος μέχρι στιγμής. Τώρα, γιατί και πώς έχει ευθύνη, τα λέγαμε και χθες. Ποιος έστειλε το πλάνο, ποιος δεν το έστειλε, γιατί κρύφτηκε το επίμαχο πλάνο που δείχνει ξεκάθαρα το τράβημα στον Μπαράλες. Υπάρχει πάντως και ανακοίνωση της Νόβα σημερινή που λέει ότι δεν έχουμε την παραμικρή επικοινωνία με το δωμάτιο του ΒΑΡ και δεν είναι στο χέρι μας το τι θα βλέπουν, τι δεν θα βλέπουν. Είναι αυτόνομο
το δωματιάκι του ΒΑΡ. Έχουν δει όλα τα πλάνα της συνδρομητικής. Υπάρχει και αυτή η ανακοίνωση. Και είπαμε από χθες, διαιτητής θα είναι ο Τζοβάρας. Δεν ξέρω. Κωνσταντόπουλος και Καλύβας, οι δύο επόπτες. Ο Κωνσταντόπουλος είναι εδώ που ακύρωσε το goal του Μπίση ΒΑΡ στην Τρίπολη. Κατσικογιάννης τέταρτος. Διαιτητής ΒΑΡ, Ευάγγελος Ευαγγέλου. Και δεύτερος διαιτητής ΒΑΡ, ο Παντελής Σπυρόπουλος. Έτσι έχουν τα πράγματα. Να δούμε τι θα δούμε αύριο στο Περιστέρι. Παιχνίδι που νομίζω θα μπορέσουμε να βγάλουμε συμπεράσματα είτε θετικά είτε αρνητικά. Ελπίζουμε θετικά. Καλό θα είναι ο ΠΑΟΚ να μην χάσει την επαφή με την κορυφή ούτε παιχνίδι. Παρότι υπάρχει και το μαξιλαράκι, όπως το θεωρούν ορισμένοι, της έξτρα περιόδου του πρωταθλήματος. Αλλά νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να μπει σε αυτή τη διαδικασία οδηγός της κούρσας και όχι να ακολουθεί τον Ολυμπιακό. Γιατί δεν ξέρουμε πώς θα έχουν διαμορφωθεί και οι ισορροπίες όταν φτάσει στο πρωτάθλημα στην τελική του φάση. Ο Ολυμπιακός παίζει με τον Βόλο αυτή την αγωνιστική. Την επόμενη έχει τον Παναθηναϊκό. Ο ΠΑΟΚ τώρα παίζει με τον Ατρόμητο και μετά υποδέχεται τον Άρη. Αυτή η διάδεση είναι προς το παρόν. Ναι, δεν νομίζω ότι ο Βόλος μπορεί παιχνίδια. Να κόψει βαθμούς. Και αν φανεί ανταγωνιστικός, θα δούμε μπορεί θα να δουλέψει και το ΒΑΡ πάλι στο Καραϊσκάκι, να χαλάσει κάποια κάμερα, να δείξουν κανένα πλάνο στο διαιτητή από τον Άδη και να μην βγάζει άκρη και να υπάρχει μετά μια ανακοίνωση της ΕΠΟ και των αρμοδίων ότι να είχαμε πάλι τεχνικό πρόβλημα. Πώς γίνεται πάντα τα προβλήματα να είναι στο Καραϊσκάκι. Εντάξει, έχουμε φτάσει να έχουμε λύσει το μυστήριο για το τρίγωνο των Βερμούδων, για το τέρας του Λόχνες. Για το Καραϊσκάκι, τι γίνεται εκεί με το μαγνητικό πεδίο που το περιβάλλει, δεν έχουμε βγάλει ακόμα άκρη. Και πώς έχει αυτό επίδραση στις κάμερες και γενικότερα στα ηλεκτρονικά συστήματα του γηπέδου. Εδώ είμαστε, μας ενδιαφέρει σε πρώτη φάση ο ΠΑΟΚ, αλλά σίγουρα σε μια κούρσα που θα είναι υπόθεση των δύο. Εγώ δεν νομίζω ότι η ΑΕΚ θα έχει ανωδική πορεία. Θεωρώ συγκυριακή την αντίδραση που έβγαλε στην Τρίπολη. Ούτε το ρόστερ έχει, ούτε το προπονητή έχει, ούτε τους μηχανισμούς έχει, ούτε δυνατή διοίκηση έχει για να μπορέσει να κοντράρει μέχρι τέλους ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. Αυτή είναι η προσωπική μου αίσθηση. Αλλά σίγουρα τα παιχνίδια του Ολυμπιακού θα τα παρακολουθούμε στενά γιατί αυτός είναι ο βασικός ανταγωνιστής. Μετά το μάτς του ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο είναι το μάτς του Ολυμπιακού με τον Βόλο. Σάββατο γι' αυτό. Ναι, Σάββατο. Αν δεν κάνω λάθος, είναι στις 9 και 4 το παιχνίδι. Θα σου πω αμέσως. 9.30. 7 και 4 είναι ο Πανετολικός και 9.30 ώρα είναι ο Ολυμπιακός Νούπουσου Βόλος. Μάλιστα. Συνεχίζονται να γίνονται ωραία πράγματα γύρω-γύρω. Είναι και αυτές οι ωραίες οι δηλώσεις για το ΒΑΡ που συνεχίζονται. Χθες ήταν και του Καραπαπά αυτή η τοποθέτηση που λέει ότι το ΒΑΡ στην Ελλάδα δεν δουλεύει από το εξωτερικό και σιγά-σιγά θα το αφήσουμε λίγο στην άκρη. Δηλαδή δεν σκέφτονται ότι εδώ. Το θέμα είναι σε αυτούς που το διαχειρίζονται και ότι ουσιαστικά γίνει λάθος από αυτούς. Αλλά σκέφτομαι ότι το ΒΑΡ είναι κακό. Γιατί δεν πρέπει να δουλεύει στην Ελλάδα. Κοίταξε, εντάξει, η απολογία Καραπαπά είναι επική, εντάξει. Δηλαδή, παραδοσιακά όταν εμφανίζονται οι άνθρωποι του Ολυμπιακού μπροστά στις πειθαρχικές επιτροπές, τους φεύγει η μαγκιά. Δηλαδή, επειδή έκανε λόγο για παράγκα ο αντιπρόεδρος πρώτα του Ολυμπιακού, το δικαιολόγησε ότι επειδή ήταν λέει, το ΒΑΡ σαν μια καντίνα με τέντα από αυτές που μοιράζουν παγωτά, γι' αυτό λέει το είπα παράγκα, όχι οτιδήποτε άλλο. Εννοούσα λέει την αδικία, δεν εννοούσα κάποιο σύστημα ή οτιδήποτε άλλο. Τέλος πάντων, θα την κλειτώσει ο συμπαθέστατος Κώστας Καραπαπάς. Την ίδια στιγμή. Πάντως γενικότερα θα συνεχίζονται αυτές οι δηλώσεις για το ΒΑΡ. Ξεκίνησε προχθές με αυτές τις αιχμές που άφησε ο Αβγενάκης για τη διαδικασία. Χθες ήταν αυτή η τοποθέτηση του Καραπαπά και άλλων ανθρώπων των Ολυμπιακών, του Ολυμπιακού από ό,τι έβλεπα. Και γενικά είναι αυτό που λέγαμε από την αρχή, ότι προσπαθούν με κάθε τρόπο και σε κάθε ευκαιρία να το αποδομήσουν, να δείξουν ότι δεν λειτουργεί σωστά, ότι ίσως να πρέπει να σταματήσει, ότι δημιουργεί και θέματα κιόλα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Το περιμέναμε, δεν μας κάνει εντύπωση. Είναι αλήθεια. Προσωπικά τουλάχιστον δεν μου κάνει εντύπωση.
Αλλά εντάξει, το να γίνεται καθημερινά αυτό το πράγμα. Ο Ολυμπιακός εδώ και δεκαετίες λειτουργεί με την εξής στρατηγική. Να το πούμε με απλά λόγια, γιατί είναι ένα θέμα σύνθετο που χρειάζομαστε 5 εκπομπές για να κάνουμε και μια ιστορική αναδρομή. Όπως μιλούσε ο Σάββας Θεοδωρίδης σε νόμιμη συνομιλία που πήρε η ΕΕΠ από το κινητό του Σάββα Θεοδωρίδη, όπως έλεγε σε δημοσιογράφο της πόλης μας, την έπεσα λέει σε έναν διαιτητή που είχε ακυρώσει ένα γκολ του Ολυμπιακού σε ένα φιλικό, για να του δώσω λέει, το μήνυμα για μετά. Έτσι λειτουργεί ο Ολυμπιακός, προλαμβάνει καταστάσεις και σε αυτή τη βάση προσπαθεί να αποδομήσει το ΒΑΡ ανεξάρτητα αν ο ίδιος είναι ο μόνος που έχει έως τώρα ευνοηθεί με 2 βαθμούς δώρο από τον Τζοβάρα και τον Κουμπαράκη και προσπαθεί να δημιουργήσει κλίμα και όταν χρειαστεί είτε το ΒΑΡ να λειτουργήσει υπέρ του στο αυριανό μάτς, στο επόμενο, στο μεθεπόμενο, δεν έχει σημασία, είτε να λειτουργήσει το ΒΑΡ εις βάρος του αντιπάλου του Ολυμπιακού. Εντάξει, είναι τακτικές που εφαρμόζονται αιώνες ολόκληροι. Η κατάσταση είναι απελπιστική και δεν υπάρχει κανείς να τους βάλει στη θέση τους. Ναι. Η κυβέρνηση ετοιμάζεται να τοποθετήσει διευθύντρια στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας τη Χριστίνα Τσιλιγκύρη. Μια χαρά. Η Γενική Γραμματέας του Εραστέχνη Ολυμπιακού που μας έχει εντυπωσιάσει τα προηγούμενα χρόνια με το επίπεδο των τοποθετήσεών της, την γλυκύτητά της και τις πολύ ωραίες φράσεις που χρησιμοποιεί. Εντάξει, θα τη βολέψει όπως όλα δείχνουν η κυβέρνηση, θα τη βάλει διευθύντρια στο ΣΕΦ και όλα μια χαρά. Θα πληρώνει λοιπόν την κυρία Τσιλιγκύρη ο ελληνικός λαός. Ο Ολυμπιακός εννοείται θα κάνει τη δουλειά του, δεν το συζητάμε. Το ΣΕΦ βέβαια θα συντηρείται το κράτος, αλλά ο Ολυμπιακός καλά λεπτομέρειες θα το έχει 100% δικό του. Α, όχι, λεπτομέρειες. Δεν είναι κάτι. Περιμένουμε τις επόμενες ενέργειες της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά τον αθλητισμό και τον Ολυμπιακό γενικότερα. Σβήστε, παιδιά, εκείνο το χρέος της τράπεζας και του Καραϊσκάκη. Μην έχουμε και άγχος τώρα. Εντάξει, δεν είναι πολλά τα εκατομμύρια, κάποια δεκάδες είναι. Σβήστε και τα χρέα και το Καραϊσκάκη. Βοηθήστε και τον Βαγγέλη Μαρινάκη να πάρει την Νόβα με 40 εκατομμύρια και να σβηστούν τα χρέη που είναι 350 εκατομμύρια. Και μετά φταίει ο κόσμος γενικότερα. Εντάξει. Λοιπόν, αφού θυμίσω ότι δίνουμε 3 εισιτήρια για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Άρη την επόμενη Κυριακή, γράφετε FM, αφήνετε κενό, γράφετε το ονοματεπώνυμο και στέλνετε το μήνυμα στο 54526. Θα πάμε σιγά σιγά στο πρώτο διάλειμμα. Την Κυριακή, όσοι πάτε στην έκθεση, αλλά και όσοι δεν σκοπεύετε να πάτε, να πάτε, γιατί έχει ένα πολύ ωραίο event στις 6.30 στο περίπτερο 8, μπροστά ακριβώς από εκεί. Έχει ένα πολύ ωραίο event που διοργανώνει το Σωματείο Κρεοπολών Θεσσαλονίκης για όσους σας αρέσει η μαγειρική αλλά και όσους θέλετε να μάθετε όλα τα μυστικά από τους ανθρώπους που κουβαλάνε χρόνια εμπειρία στο χώρο. Θα είναι ένα μεγάλο event με πολλά happenings, πολλά δώρα, πολλές εκπλήξεις. Ο Γιάννης Σερβετάς θα είναι εκεί. Θα παρουσιάσει το event και ο Στάθης Παναγιωτόπουλος θα είναι μαζί. Πολύ ωραίο απόγευμα στις 6.30 την Κυριακή να είστε όλοι εκεί. Παρέα με την Αναδομό θα πάμε στο πρώτο διάλειμμα, η οποία βρίσκεται στο Φίνικα Εθνικής Αντιστάσεως 171 στον πρώτο όροφο σε νέα γραφεία. Υπάρχουν πολλά πακέτα για ανακαίνιση σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου σε πολύ καλές τιμές και φυσικά οι πιο αξιόπιστοι συνεργάτες της αγοράς εγγυώνται ότι θα γίνουν όλα με συνέπεια στο χρονοδιάγραμμα. Ενώ η Ισπανία μειώνει στις 49.55 εδώ και λίγη ώρα. Έχασαν και επίθεση τώρα. Πρέπει να τον μισείς το φίλο σου, Δεν έχει εξηγείται αλλιώς. Εσύ, επειδή ένας φίλος μου έχει να κερδίσει λεφτά, θα κάτσω εγώ να υποστήριξω την Αυστραλία. Yeah. Γιατί ασχολήθηκα σε όλο το τουρνά με την Αυστραλία. Η Ισπανία τη συμπαθώ πάντα. Α, τη συμπαθείς πάντα. Είναι. Γενικά μου αρέσει η Ισπανική νοοτροπία. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Η Ισπανική νοοτροπία. Ναι, σε όλα τα αθλήματα. Μάλιστα. Γι' αυτό μου αρέσει και ο Ναδάλ στέριο. Δεν είναι κάτι νέο, το λέω εδώ και χρόνια. Μάλιστα. Εντάξει, για να το λες, κάτι θα ξέρεις παραπάνω προφανώς. Δεν έχω μελετήσει. 51-55. Ναι. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Θυμίζω, τρέχει ο διαγωνισμός. Θα κάνουμε την κλήρωση λίγο πριν τις 2 για 3 εισιτήρια του αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Άρη. Την επόμενη αγωνιστική. FM κενό ΠΑΟΚ, το ονοματεπώνυμό σας, το στέλνετε στο 54526. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ μας επιστρέψαμε. 1 παρά 25, δεύτερο μισάωρο στο σημερινό ΠΑΟΚ 24. Πάντα στο Λίμπερο
107,4. Ο πρώτος ημιτελικός του Μοντομπάσκετ έχει μπει στην τελευταία περίοδο. Έχουν παιχτεί ήδη και 2 λεπτά μπάσκετ. Ισπανία 53, Αυστραλία 57. 8 λεπτά ακριβώς για τη λήξη του πρώτου ημιτελικού. Αλεούπ κάρφωμα 53-59. Η Αυστραλία στο συν 6. Ενδιαφέρον αγώνας υψηλού επίπεδου από δύο ομάδες που δικαιωματικά βρίσκονται στον ημιτελικό και διεκδικούν το εισιτήριό τους για τον τελικό. Ο άλλος ημιτελικός, αγάπη, είναι Αργεντινή, Γαλλία. Στις 3. Ναι. Θα πάμε στα δικά μας σιγά σιγά, αφού πω ότι είμαι πραγματικά εντυπωσιασμένος προσωπικά από τις τοποθετήσεις του βουλευτή και πρώην δημοσιογράφου, βουλευτή της Ελληνικής Λύσης Κώστα Χίτα, ο οποίος μιλώντας σε ραδιοφωνικό σταθμό εδώ της πόλης μας, είπε μεταξύ άλλων ότι πώς γίνεται οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας να πίνουν ποτά και να καπνίζουν πούρα με τον κύριο Μαρινάκη μέσα σε μπαράκια της Θεσσαλονίκης. Εύλογη ερώτηση, απλώς γίνεται από έναν άνθρωπο που πριν από λίγα χρόνια, όχι 20 και 30, έλεγε στον Σάββα Θοδωρίδη στο τηλέφωνο, και αυτός ήταν ο λόγος που του είχε προβλήματα με την Ένωση Συντακτών, «Μην ανησυχείς κύριε Σάββα, εγώ είμαι ο άνθρωπός σου εδώ στη Θεσσαλονίκη, ο άνθρωπος των ειδικών αποστολών», έλεγε ο Κώστας Χίτας στον Σάββα Θοδωρίδη. Και τώρα, σαν βουλευτής, αναρωτιέται πώς γίνεται να πίνουν ποτά και να καπνίζουν οι υπουργοί δίπλα στον Βαγγέλη Μαρινάκη. Προφανώς, όχι μόνο ο Κώστας Χίτας, γενικότερα όλοι οι πολιτικοί, γι' αυτό άλλωστε χτίζουν καριέρες, θεωρούν ότι όλοι μας έχουμε μνήμη χρυσόψαρου και δεν θυμόμαστε τι φάγαμε χθες. Εντάξει, είναι φοβερά πράγματα τα που συμβαίνουν. Αλλά έτσι είναι, παιδιά, το DNA μας. Ποιος θυμάται τώρα τι έγινε με τον Κώστα Χίτα και τον κάθε Κώστα Χίτα. Δεν είναι μόνο φυσικά το πρόβλημα ο Κώστας Χίτας. Αλλά είναι δεικτικό τι λέει ένας χθες και τι λέει αύριο. Και δεν τρέχει κάστανο. Αυτά, τουλάχιστον εγώ ξαναλέω, θυμάμαι πολύ καλά το τι συνέβουν, τι έχει συμβεί τα τελευταία 20 χρόνια τουλάχιστον. Τώρα κάποιοι μπορεί να μην θυμούνται και να τους άρεσε η δήλωση του Κώστα Χίτα πώς γίνεται οι υπουργοί να πίνουν ποτά και να καπνίζουν με τον κύριο Μαρινάκη. Αυτά. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Η προπόνηση της ομάδας στα αγωνιστικά είναι σε εξέλιξη. Τώρα νομίζω τελειώνει κιόλας. Θα περιμένουμε την αποστολή. Τούμπα. Ίσως προκύψουν και από εκεί κάποιες ειδησούλες, αν και δεν νομίζω. Περιμένουμε σιγά σιγά τον Καντουρί και τον Αγκούστο να μπουν, αλλά ακόμη και αν προπονηθούν σήμερα κανονικά, αν έχουν προπονηθεί μάλλον, δεν θα είναι διαθέσιμοι για αύριο προφανώς. Ο Βαρέλα από την άλλη χθες προπονήθηκε, σήμερα πάλι θα προπονηθεί. Αλλά εκεί δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να ρισκάρει ο Φερέιρα και να τον βάλει κατευθείαν, έχοντας μείνει εκτός περίπου 1,5-2 εβδομάδες από το παιχνίδι του Πανιόνιο. Υπάρχει ο Ίγκασον, οπότε δεν έχει θέμα εκεί, νομίζω, μεγάλο με Ίγκασον Κρέσπο. Αλλά θα ταξιδέψει ο Βαρέλα. Να σου πω την δεκάδα. Δική σου δεκάδα ή έχει κάποια πληροφόρηση. Θα δούμε αύριο. Α, για πες. Πασχαλάκης, Μάτος, Γιαννούλης, Κρέσπο, Ίγκασον, Εσίτη, Μίσιτς, Μπίσεσβαρ, Λιμιός, Άκπομ και Σβιντέρσκι. Ναι, πιθανό. Ναι. Αυτή. Θα είναι στην αποστολή και ο Ζαμπά. Εγώ βλέπω και τον Ζαμπά, να σου πω την αλήθεια, να διεκδικεί θέση. Δεν νομίζω. Τουλάχιστον για μένα θα είναι μεγάλη έκπληξη. Τώρα δεν είμαστε στις προπονήσεις κάθε μέρα. Μακάρι να ήμασταν. Αν σε αυτό το διάστημα έχει δείξει ο Λέο Ζαμπά ότι δεν θα δώσει συνέχεια στις εμφανίσεις που έχει από την αρχή τη σεζόν, μπορεί να πάρει και θέση στην ενδεκάδα. Αλλά εγώ νομίζω ότι θα μείνει στον πάγκο. Όπως θα μείνει στον πάγκο και ο Στοχ. Θα υπάρχει, αν είναι η ενδεκάδα αυτή που είπα, που είναι τουλάχιστον η πιθανότερη βάση της λογικής, δεν ξέρουμε τι θα γίνει η σημερινή προπόνηση, τουλάχιστον μέχρι χθες δεν είχε κάνει ξεκάθαρες δοκιμές ο Αμπέλ Φερέιρα. Αν λοιπόν η ενδεκάδα είναι αυτή, θα υπάρχει στον πάγκο η λύση του Ζαμπά, του Στοχ, του Πέλκα. Όχι, Σβιντέρσκι έβαλες μέσα. Α, έβαλες Σβιντέρσκι μέσα εσύ, ναι. Ναι, Σβιντέρσκι έβαλα. Εγώ δεν αφήνω Πέλκα εκτός. Ναι. Λέω ότι θα είναι Πέλκας Ακπόμ. Μπορεί να είναι Πέλκας Ακπόμ ή Πέλκας Βιντέρσκι. Να μείνει ο Ακπόμ στον πάγκο. Πέλκας, όχι, Πέλκας Ακπόμ. Θα περιμένουμε την αποστολή, αλλά ξαναλέω, είναι περιορισμένες οι επιλογές, ειδικά για την αποστολή. Νομίζω μπορούμε να τη βγάλουμε και τώρα, με δεδομένου τα προβλήματα. Θα σκάσεις, άμα δεν βγάλεις την αποστολή.
τα γνωστά, εντάξει, του Βέρμπουμ, του Μαουρίσιο, του Βιερίνια, του Ελκαντουρί και του Αγκούστο. Εντάξει, θα είναι στον πάγκο ο Ζίφκοβιτς. Δεν μπορώ να ξέρω αν έχει στο μυαλό του να αλλάξει τερματοφύλακα ο Αμπέλ Φερέιρα. Δεν προκύπτει κάτι τέτοιο. Τώρα, αν κάποιοι το θέλουν, οκ. Καθένας έχει την άποψή του. Μπορεί να έχουν δίκιο, μπορεί να έχουν και άδικο. Αν λοιπόν ο Πασχαλάκης είναι κάτω από τα δοκάρια, θα είναι ο Ζίφκοβιτς στον πάγκο. Ένας, δύο θα είναι ο Ροντρίγκο στον πάγκο. Τρίτος θα είναι ο Πέλκας. Τέταρτος θα είναι ο Ζαμπά. Πέμπτος ο Στοχ. Και έβδομος ο Πέλκας. Αν ειδικά δεν είναι αυτή που υπάρχει αρχικά. Θα τα δούμε όλα αυτά. Θα δούμε αν έχει κάνει και δοκιμές σήμερα ο Αμπέλ Φερέρα. Η ομάδα πάντως αναχωρεί για το Περιστέρι. Το απόγευμα το παιχνίδι, ξαναλέω, ξεκινάει στις 7. Μαζί με την ομάδα θα ταξιδέψει και η ΚΑΠΑ 19, η οποία αγωνίζεται, νομίζω, αγάπη, αύριο το πρωί στο Περιστέρι. Ναι, για να γυρίσουν μαζί, ναι, μετά και με το παιχνίδι. 10:30 στο γήπεδο του Ηφαίστου Περιστερίου. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί ζωντανά και μέσω από το YouTube. Οπότε όσοι σηκώνονται νωρίς Σάββατο, είναι φαν της ΚΑΠΑ 19, γενικότερα των τμήματων υποδομής, θα έχουν και εικόνα από το Περιστέρι, 10:30 σέντρα, για να δουν τον τρίτο αγώνα της ομάδας του Παύλο Γκαρσία. Δύο νίκες σε δύο παιχνίδια. Όσους έχει και ο Ατρόμητος σε επίπεδο ΚΑΠΑ 19. Σε επίπεδο πρώτων ομάδων, ο Ατρόμητος έχει δύο. Νομίζω είναι δίκαιη η συγκομιδή του στα δύο πρώτα παιχνίδια. Δεν νομίζω ούτε με τη Λάρισα να δικαιούταν τη νίκη, ούτε με τη Λαμία. Πάνω κάτω αυτά που έπρεπε να πάρει τα πήρε στα δύο παιχνίδια. Θέλει την νίκη ο Ατρόμητος μπροστά στον κόσμο του. 3-44, 65 Ισπανία, 67 Αυστραλία. Το έλεγε αγάπη. Ποια έλεγε αγάπη? Ότι γυρνάει, Στέργιο, και εσύ μου έλεγε ότι άλλη είναι 10 πόντου μπροστά. Μην βιάζει, αγάπη, βιάζει. Δεν σου είπα εγώ ότι γύρισε, σου λέω ότι γυρνάει. Σου έλεγα ότι μαζεύει τη διαφορά. Γιατί αυτή είναι μπάσκετ. Εγώ σου είπα ότι δεν γυρνάει. Εσύ μου λέει ότι είναι 11, εσύ κοίτα πώ είναι το σκορ. Εγώ σου είπα ότι θα περάσει η Αυστραλία. Σου είπα ότι είναι μπάσκετ και μία αυτή η διαφορά δεν είναι τίποτα. Είδε προχθέ με την Ελλάδα. Εγώ του είπα ότι είναι baseball. Άσε, ρε, Στέργιο. Εγώ σου είπα για το τελικό αποτέλεσμα. Ότι πιστεύω η Αυστραλία θα αποκριθεί. Πε αγάπη, ναι, ετοιμάζαν τη διαφορά. Γιατί είναι Ισπανοί και έχουν εμπειρία και μπορούν. Αυτά. Έχεις κάποια ρίζα από Ισπανία, τίποτα? Όχι, ρε, μου αρέσει πολύ η Ισπανία γενικά, η νοοτροπία τους όλα. Καλά θα ήταν να έχεις μια ρίζα. Καλά θα ήταν, πολύ καλά. Και κανένα σπίτι στη Μαδρίτη, θα είχα φύγει εδώ και... Μάλαγα, κάπου να είχες. Τι καλά που θα ήταν. Οπουδήποτε. Μαγιόρκα. Μαγιόρκα, ένα σπιτάκι. Ένα εξοχικό. Μικρό. Δύο δωμάτια. Στην ταπεινή Μαγιόρκα. Τι ωραία. Θα ήσουν και γείτονας με τον Βέρμπλουμ. Και την οικογένεια. Ναι, σωστό και αυτό. Εκεί πήραν εξοχικό. Τι να κάνεις. Τι νομίζω πήγαν στη Μαρμπέγια, όχι στη Μαγιόρκα. Και Μαρμπέγια εκείνη βέβαια. Είναι ακόμη πιο ακριβή η περιοχή. Ναι. Είναι η top, η elite. Δεν θα πήγαν, αγάπη, σε μια φτωχογειτονιά εκεί τη περιοχή. Ναι. Γιατί τώρα κοίταξε, με δύο παιδιά σου λέει ξενοδοχεία, αυτά, πράγματα, μάζευε, φέρε, κάνε, πάρε ένα σπίτι, χρειάζεται. Βάλτε τα πράγματά σου μέσα, να πηγαίνουμε άνετοι. Ναι, είναι μια οπτική κι αυτή, είναι η αλήθεια. Να μετακινείται μια τετραμελή οικογένεια. Τι θα πάρουμε για τα παιδιά, όχι αυτό, ναι, χρειάζεται. Αγοράζει ένα σπίτι και τελείνει το πρόβλημά σου. Και την κυρία Βέρμπλουμ δεν τη βλέπω και να είναι από αυτές που ταξιδεύουμε μία αποσκευή, ξέρω εγώ. Τη βλέπω λίγο να είναι full τα πάντα όλα. Σίγουρα έχει δύο μεγάλες για την πάρτι της. Τις τεράστιες, εκείνες που μπαίνω κι εγώ μέσα. Και δύο για τα παιδιά. Ναι, εντάξει. Και μία δεν θα έχει ο πόντος. Μία θα έχει αυτός. Πω, έλα, η ευκαιρία η Ισπανία να το φέρει στα ίσα. Έχασε επίθεση η Αυστραλία. Λοιπόν, περιμένουμε, είπαμε, την αποστολή και το τι έγινε στη σημερινή προπόνηση. Πάλι στο κλείσιμο, ρε, θα είναι. Που, όπως πάντα, παραμονές αγώνα γίνεται στο γήπεδο της Τούμπας, για να μην έχουν και υποσβεστές και τα μέλη του τεχνικού team μετακινήσεις από τη Μεσήμβρια στο κέντρο και μετά στο Μακεδονία Παλάς και στο αεροδρόμιο. Μία και μία, Τούμπα, Μακεδονία Παλάς, αεροδρόμιο. Και από το απόγευμα η ομάδα θα βρίσκεται στην πρωτεύουσα
με στόχο να πάρει αύριο το πρώτο διπλό τη σεζόν. Να συνεχίσει ο ΠΑΟΚ να παραμείνει αίτητο στη Super League. Το νούμερο έχει φτάσει σε 37 παιχνίδια. Δηλαδή εκείνο το μάτς που δεν μπορεί να το ξεχάσουμε ποτέ στην Τρίπολη με τον γκολ του Ιγκλέσια στο 98, είναι η τελευταία ήττα του ΠΑΟΚ στην Ελλάδα. Δηλαδή από τις 4 Μαρτίου του 18 έχουν περάσει πάρα πολλοί μήνες, 1,5 χρόνος γεμάτος, ο ΠΑΟΚ παραμένει αίτητος. Και όχι απλά παραμένει αίτητος, έχει 33 νίκες, 4 ισοπαλίες. Που και οι ισοπαλίες που έχει βάλανε και τα καλά το χεράκι τους διαιτητές για να έρθουν αυτές τις ισοπαλίες. Και η ισοπαλία με τον Άρη με goal offside στο Φάρ σαν η κίτρινη. Και η ισοπαλία με το Περιστέρι πέρσι, όπου δεν δόθηκε μεταξύ άλλων και καθαρό πέναλτι στον Ομάρ Ελ Καντουρί. Και η ισοπαλία με την ΑΕΚ, όπου αποβλήθηκε κακός ο Λέο Ζαμπά. Ποια είναι η τέταρτη ισοπαλία? Δεν θυμάμαι καθόλου. Έτσι όπως τα λες. Ναι, ούτε θυμάμαι εγώ την τέταρτη ισοπαλία. Τέλος πάντων, ο ΠΑΟΚ πρέπει να καταγράψει ακόμα μία νίκη. Εντάξει, το σημαντικό για μένα είναι να πάρεις τη νίκη για να ξεκινήσεις καλά, να φύγεις λίγο πίσω στο διάστημα που προηγήθηκε, να ξεκινήσεις καλά αυτή τη σειρά αγώνων, να πάρεις ψυχολογία, να βρεις σιγά σιγά την ηρεμία σου. Το πιο σημαντικό είναι αυτό. Ναι, και τα σερί και όλα αυτά νομίζω είναι δεύτερα και τρίτα. Το πιο σημαντικό είναι αυτό. Να πάρεις τώρα τη νίκη ή τέλος πάντων ένα καλό αποτέλεσμα στο Περιστέρι. Για μένα και η ισοπαλία δεν είναι κάτι άσχημο σε αυτή τη φάση. Γιατί μετά έχεις πολύ δύσκολα παιχνίδια. Δεν είσαι ακόμα στο 100%, είναι πολύ λογικό. Ξέρουμε όλοι ότι έχει προηγηθεί ένα διάστημα με αρκετές δυσκολίες μετά τον Άγιαξ. Δεν περιμένω ότι η ομάδα θα είναι τόσο διαφορετική αύριο. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι έχουν γίνει θαύματα σε αυτό το διάστημα. Δεν γίνεται κιόλας. Το έχει πει και ο ίδιος ο Φερέιρα. Έλειπαν και πολλοί παίκτες, ήταν και τραυματισμοί. Γενικά δεν μπόρεσε νομίζω ο Πορτογάλος να έχει όλους τους παίκτες που ήθελε εδώ. Δηλαδή, αν είχε μείνει ο Εσίτη πίσω και δεν είχε κληθεί στην εθνική Νιγηρία, θα ήταν για μένα τουλάχιστον πολύ θετικό, γιατί ειδικά ο Εσίτη θα έπρεπε να δουλέψει λίγο παραπάνω με την ομάδα. Έτσι όπως τον έχουμε δει μέχρι τώρα. Οπότε δεν περιμένω τόσο διαφορετική εικόνα. Το σημαντικό είναι να πάρει τη νίκη για την ηρεμία. Ή τέλος πάντων ένα καλό αποτέλεσμα. Η τέταρτη σοπαλία είναι με τη Λάρισα πέρσι στο Άλευση Αρίνα. Εκεί που ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να κλειδώσει το πρωτάθλημα, τελικά έμεινε στην ισοπαλία. Ίσως η μόνη δίκη ισοπαλία του ΠΑΟΚ από τις άλλες, σχέση με τις άλλες τρεις. Θα διαφωνήσω εγώ, αγάπη, σε ό,τι αφορά το θετικό αποτέλεσμα. Για μένα είναι μόνο η νίκη. Όχι, εμένα και η ισοπαλία δεν είναι κακή σε αυτή τη φάση. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ, με βάση και την εικόνα του Ολυμπιακού, δεν έχει περιθώρια να αφήνει βαθμούς σε έδρες όπως του Ατρόμητου. Καλά, δεν μπορείς να βγάλεις πάλι μια σεζόν όπως πέρσι, εσύ. Προφανώς και θα υπάρξουν κάποιες απώλειες. Γιατί να μην μπορείς? Έλα, Ρεστέρ, και τώρα δεν γίνεται να βγάλεις δεύτερη σεζόν να του βγάλεις απώλεια. Όχι. Εντάξει, είναι κάτι που γίνεται μία φορά στο τόσο, είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Μα δεν μιλάμε για αίτητο, μιλάμε για να πάρεις διπλά σε έδρες ομάδων που είναι από σένα, ναι, δύο κλάσεις κάτω. Βλέπεις και την εικόνα. Δεν μπορείς να περιμένεις ναι, ότι... Σαφώς, Εντάξει, πέρσι υπήρχε μία συνέχεια σε όλους τους αγώνες και ήρθαν να έχει τα αποτελέσματα και μετά η ομάδα ρόλαρε. Τώρα όμως είναι σε μία φάση μυστήρια, γι' αυτό σου λέω για την ισοπαλία. Αν αυτό το παιχνίδι ήταν το Δεκέμβρη, προφανώς και δεν θα ήταν καλό αποτέλεσμα η ισοπαλία για τον ΠΑΟΚ. Αλλά σε αυτή τη φάση με τα τωρινά δεδομένα, με τους παίκτες που είναι εκτός, με την κατάσταση πολλών παικτών, για μένα η ισοπαλία θα είναι κάτι θετικό. Για τώρα. Εντάξει, okay, εγώ είμαι κάθετα αρνητικός. Μάλλον διαφωνώ κάθετα σε αυτό που λες. Εντάξει, okay, είναι από ποια πλευρά το δει κανείς. Θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ δεν πρέπει να έχει απώλειες σε έδρες όπως του Ατρόμητου. Γιατί θα είναι τα πράγματα πιο δύσκολα στα ντέρμπι. Και προκειμένου να μην πάει ο ΠΑΟΚ στα ντέρμπι ή στο τέλος της περίοδου με την πλάτη στον τοίχο, θα πρέπει να περάσει με νίκη και από τον Ατρόμητο και από την Τρίπολη. Ακόμα και από την ΑΕΚ, εντάξει. Αλλά το λέγαμε και τις άλλες μέρες και εδώ συμφωνούμε νομίζω και οι δυο μας, ότι αν ο ΠΑΟΚ δείξει την εικόνα που έδειξε με Πανατολικό και Πανιόνιο, θα έχει απώλεια βαθμών. Ναι, μα βέβαια την εικόνα θα είναι δύσκολα. Κανείς μας δεν περιμένει τον ΠΑΟΚ να πετάει στο χορτάρι και να μας θυμίσει τον περσινό ΠΑΟΚ, αλλά περιμένουμε να είναι πιο σοβαρός στην άμυνα και να είναι πιο αποτελεσματικός γενικότερα σε όλες τις γραμμές. Να μην δεχτεί γκολ, το έλεγα και χθες,
και να βγάλει ένα τουλάχιστον γκολ και να πάρει το διπλό. Ο Ατρόμητος σίγουρα μπορεί να προκαλέσει στον κακό ΠΑΟΚ πάρα πολλά προβλήματα. Είναι από τις ομάδες που και έμπειρους παίκτες έχουν και φιλοδοξίες έχουν. Εντάξει, δεν έχουν τη δύναμη της έδρας. Ποτέ το γήπεδο του Περιστερίου δεν είναι έδρα και από πλευράς μαζικότητας του κόσμου, αλλά και από πλευράς ατμόσφαιρας. Υπάρχουν παίκτες που μπορούν να τιμωρήσουν λάθη του ΠΑΟΚ, αλλά ο σοβαρός ΠΑΟΚ παρά τις απώλειες, αν είναι σοβαρός στην άμυνα και έχει ισορροπία και αποφύγει χαζά λάθη και χαζές συμπεριφορές είτε σε στημένες φάσεις είτε σε σετ παιχνίδι, μπορεί να κρατήσει το 0 στην άμυνα. Αν το κάνει αυτό, νομίζω είναι σχεδόν σίγουρο ότι ο Άκπομος, Βιντέρσκι, ο Μπίσεσβαρ, ο Πέλκας, κάποιος θα βάλει την μπάλα στα δίχτυα. Τώρα αν ο ΠΑΟΚ δεχτεί γκολ, και πάλι για μένα θα είναι το φαβορί, αλλά θα έχει ένα έργο πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί ο Ατρόμητος δεν είναι ούτε Λεβαδιακός, ούτε Κέρκυρα. Είναι μια ομάδα με αρχή, μέση και τέλος, που μπορεί, ξαναλέω, να προκαλέσει πάρα πολλά προβλήματα. Ισπανία 69, Αυστραλία 70. Δύο επιθέσεις είχα Ισπανία. 43 δευτερόλεπτα. 40 τώρα η μπάλα στους Αυστραλούς. Σουτ. Έλα. Δοκάρι, επιθετικό rebound. Τι δοκάρι, μωρέ. Επιθετικό rebound, νέα επίθεση για τους Αυστραλούς. Ας μείνουμε λίγο στα τελευταία 28 δευτερόλεπτα. Έλα ρε, άντε. Πολύ καλή άμυνα των Ισπανών. Το ρολόι σταματάει στα 28 δευτερόλεπτα. Είναι λάθος από τους Αυστραλούς, νομίζω πως ναι. Γιατί κανείς δεν είναι συμπαθορούντι, εσύ. Αν σου πω ότι από όλους τους Ισπανούς αυτό συμπαθώ. Και όσο το λέω, δεν το καταλαβαίνει. Γιατί? Μια πορεία εδώ στο σπίτι. Το θεωρούν όλοι πολύ. Γιατί είναι, παιδιά? Δεν ασχολούμαστε με το Ρούντι. Δεν το συμπαθεί κανένας. Εγώ το συμπαθώ. Time out έχουμε. Αυτό το προσπαστικό με τον μπάσκετ, αυτό μου τη δίνει. Εκεί που είσαι σκάς, time out. Εάν στο τριπλό παιχτή. Ναι. Εσένα δεν σου πέτανε ευρώ αυτό που κόβουν τον ρυθμό. Εντάξει, αυτό είναι το παιχνίδι. Έχει τα καλά του, έχει τα άσχημά του. Θα θυμίσει τον κόσμο ότι δίνουμε τρία εισιτήρια. FM κενό, ΠΑΟΚ και ονοματεπώνυμο ή αν βαριέστε να πτουρλογείτε τη λέξη ΠΑΟΚ, FM κενό ονοματεπώνυμο, το στέλνετε στο 545-26. Είναι τα πρώτα τρία εισιτήρια που δίνουμε για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Άρη την επόμενη αγωνιστική. Στην κατάμεστη Τούμπα. Δεν θα βγουν εισιτήρια στα εκδοτήρια, θα πάμε πάλι στα γνωστά, στο ίντερνετ. Και είναι δύσκολα. Οπότε όσοι δεν έχετε διαρκείας, όσοι δεν έχετε άλλους τρόπους για να διασφαλίσετε εισιτήριο, στέλνετε ένα μήνυμα, θα κάνουμε την κλήρωση 2 λεπτάκια πριν τις 2. Περιμένουμε και για το ΠΑΟΚ TV διάφορες ανακοινώσεις. Ναι, σήμερα νομίζω θα έχουμε. Από τον ΠΑΟΚ έλεγαν μέχρι Παρασκευή, οπότε ναι, μέσα στην ημέρα. Περιμένουμε να μάθουμε και για τα πακέτα που θα βγουν. Και για τη τιμή του αγώνα με τον Άρη, βασικά. Γιατί λογικά θα είναι διαφορετική, έτσι. Θα είναι πιο πάνω. Δεν νομίζω. Γιατί ρε, λογικά θα είναι πιο πάνω. Τοπικό ντέρμπι. 4.99, μια χαρά είναι. Τοπικό ντέρμπι, ρε, Στέργιο. Δεν θα είναι λίγο παραπάνω. Θα είναι 6. Η μπάλα στους Ισπανούς. 6-7. 69-70, 21 δευτερόλεπτα. Μην κάνει το όμως λάθος. Άντε, κάνε την μπάλα βγαίνει έξω. Ο Ρούμπι είναι αυτός. Όχι. Σουτ στους Ισπανούς, ταμπλό. Σίδερο και υπάρχει φάουλ υπέρ της Ισπανίας στα 8,7 δευτερόλεπτα. Αυστραλία ή Ισπανία? Υπέρ της Ισπανίας νομίζω είναι. Θα δούμε, δεν ξέρω. Μπροξίματα κάτω από τη ρακέτα. Εγώ δεν είδα κάποιο φάουλ, να σου πω την αλήθεια. Συμφωνεί μαζί μου και ο Χρήστος. Καλά παιδιά, δεν πειράζει, το έδωσε όμως. Κρίμα. Πω, η κινεζούλα εδώ πέρα, Στέργιο, τι σου λέει. Άντε, παιδιά. Όταν οι μεγάλες ομάδες χρειάζονται ένα χέρι βοηθείας. Έλα, ξεκίνα τώρα και εσύ τώρα την κουβέντα. Αγάπη, δύο άτομα που δεν έχουμε κανένα συμφέρον να υποστηρίζουμε κανέναν, δεν είδαμε φάουλ. Εσύ πώς το είδες, δεν ξέρω. Το είδα. Σωστή απόφαση. Ας μπει πολύ. Έλα, ρε, Χρήστο, χάσει και τις δύο. Κάτσε να δούμε την πρώτη. Μέσα η πρώτη, 70 όλα. Και μένουν και 8 δεύτερα μετά. Μπορούμε να κυρώσουμε την επίθεση των Αυστραλών, αγάπη. Να πει ο διαιτής τέλος. Αν την πάρει, δηλαδή, τελείωσε η Ισπανία. Κάτσε να δούμε τι θα γίνει, περίμενε. Τώρα παίρνει τη δεύτερη. Μεγάλη αγωνία στο γήπεδο.
Η δεύτερη, μέσα. 71-70 Ισπανία. Μία επίθεση για τους Αυστραλούς. 8,7. Μη χαίρεστε ακόμα. Δεν είναι καλό αυτό. Άντε. Time out, φαντάζομαι, ναι. Άντε να τελειώσει. Άντε ο να τελειώσει. Ο πρώτος ημιτελικός, ναι. Να σου φύγει και η αγωνία. Ναι, ναι, Ισπανία θέλουμε. Και στο άλλο, Αργεντινή, Γαλλία. Αργεντινή. Μόνο σου ρωτάς, μόνο σου απαντάς, εγώ δεν, δεν συμμετέχω. Κάνε, κάνε παιχνίδι εσύ. Η Ισπανία την Κυριακή. Πολύ ωραίο. Συμφωνώ. Κάνε παιχνίδι εσύ. Ε, τι, εσύ τι θες. Τα αντίθετα. Δεν με απασχολεί, όχι, δεν έχω. Α, μ' άρεσε ότι δεν σε απασχολεί. Είναι κάτι ένα μεγάλο γεγονός. Εκεί πρέπει με το στανιό εγώ να πω στο μεγάλο γεγονός, δηλαδή. Ναι, ναι, πάρε θέση. Πες. Τι θες. Και ο. Όπως μας ενημερώνει συνάδελφος, ναι, του ΠΑΟΚ 24, στο ατρόμητος ΠΑΟΚ θα υπάρχει και παρουσία της Εθνικής Ελλάδος, είτε ο Τζον Φαντεσίπ, είτε κάποιος συνεργάτης του, δηλαδή το Άρον Βίντερ ή το Μιχάλης Βαλκάνης. Θα δουν τα παιχνίδια ατρόμητος ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός Βόλος και ΑΕΚ Λαμία. Μάλιστα. Δεν θα δουν το Άρης Παναθηναϊκός, αν όντως ισχύει αυτή η ενημέρωση. Προφανώς ισχύει. Πότε είναι το Άρης Παναθηναϊκός? Κυριακή βράδυ, ή 9 και 4 ή 9.30, μετά τις 9 πάντως. Και γιατί δεν μπορούν να πάνε εκεί? Το παιχνίδι που κλείνει την αγωνιστική. Μετά μπορεί να μην έχει να γυρίσουν πίσω αεροπορικός, τα λεπορία τους ανθρώπους. Πάνε και στη Λαμία. Πάνε στη Λαμία ο δικός. Όχι, ΑΕΚ Λαμία. Πάνε στο ΆΚΑ. Τρία παιχνίδια στην Αθήνα. GPS, αυτοκινητάκι. Δεν έχουμε προσωπικό για να φτάσουμε σε όλα τα γήπεδα. Ή δεν υπάρχει ενδιαφέρον στο Άρης Παναθηναϊκός. Αλλά γιατί είναι παίκτης στο Παναθηναϊκό που είναι στην Εθνική. Και τον Άρη. Φετβατζίδης. Τον Άρη ποιος είναι. Α, ναι, σωστά. Φετβατζίδης. Λοιπόν, 71-70 μπροστά η Ισπανία, 8,7. Τελευταία επίθεση. Η μπάλα στο playmaker των Αυστραλών. Μπάσιμο μέχρι μέσα. 4-4 φάουλ, φάουλ στην Αυστραλία. Αυτό είναι σπαστικό στο μπάσκετ, δεν μπορώ. Τώρα δεν αφήνεις πάω ποτέ. Ναι. Θα πάμε στο διάλειμμα, θεωρείς, ή θα καθίσουμε να δούμε Θα δούμε το γύρισμα, αγάπη, 4 δευτερόλεπτα. Θα πάμε στο διάλειμμα, περίμενε. Εντάξει τώρα. Υπάρχει φάουλ στο χέρι. Ο Χρήστος... Δεν τα δίνεις φάουλ. Δεν τα δίνεις φάουλ, ο Χρήστος. Ο Χρήστος και όσος λέει, δεν τα δίνεις φάουλ. Ο Ρούντι εδώ απορεί. Χωρίς μεγάλωσε με τα παιχνίδια της Αγγλίας, τα ποδοσφαιρικά που δεν υπήρχε φάουλ ούτε για πλάκα τώρα. Τι φάουλ εδώ και χαζάει δεν είναι. Θυμάσαι τον γκολ του Μπερμπάτοφ στη Λιβαδιά που ακυρώθηκε. Έσβρωξε λέει λίγο Μπερμπάτοφ. Στην Αγγλία αυτά δεν έπεφτε καν κάτω τα καλά τα χρόνια. Το ποδόσφαιρο που αγαπήσαμε. Και τώρα όχι βάρε και τεχνολογία της μπάλα στη γραμμή και φάουλ από πίσω κάρτα. Μέσα η πρώτη, 71-71. 4,7 έχει, αν μπήκε η βολή, έχει επίθεση η Ισπανία. Δεν ξέρουμε αν έχει time out, να σας πω την αλήθεια. Είναι πολλά. Έξω η πρώτη και rebound η Ισπανία. 71 όλα, 2, 1, σούτ από το κέντρο. Παραλίγο να έχουμε τρίποντο από το κέντρο, παράταση. Άρα, δυστυχώς για μένα και για σένα, Χρήστο, η αγάπη θα συνεχίσει να έχει αγωνία για την αγαπημένη Ισπανία. Τι τραβάμε, ρε. Μιλάτε, παιδιά, όλα καλά. Λευκό, Παρασκευή και 13. Δεν έχω πρόβλημα. Θα πάμε στο διάλειμμα, αφού σας υπενθυμίσω ότι έχετε ακόμα μία ώρα παρά κάτι λεπτά για να μπείτε στην κλήρωση για τα 3 εισιτήρια του αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Άρη την επόμενη αγωνιστική στο γήπεδο της Τούμπας. Περιμένουμε και από τη Super League να επισημοποιήσει και το πρόγραμμα. FM κενό, ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο ή FM κενό ονοματεπώνυμο, το στέλνετε στο 54526. Θα κάνουμε την κλήρωση με την αγάπη δύο λεπτάκια πριν τις 2. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ μας επιστρέψαμε. 16,3 για το τέλος της παράτασης. Η μπάλα στους Αυστραλούς για επίθεση 14 δευτερολέπτων. Αν την εξαντλήσουν, έχει η Ισπανία 2,3 για να εκδηλώσει επίθεση. Δύο χαμένες ευκαιρίες. Στην ίδια επίθεση για την Αυστραλία, επιθετικά rebound, μάχες για το rebound, η μπάλα βγήκε από χέρι Ισπανού, η μπάλα στην Αυστραλία, ένα ακόμα time out, 16,3, αν βλέπω σωστά αγάπη. Καλά,
Ε, ωραία. Και η μπάλα στους Αυστραλούς. Συγκλονιστικός ο πρώτος ημιτελικός του τον μπάσκετ. Λοιπόν. ΠΑΟΚ με τον Άρη την επόμενη εβδομάδα, το επόμενο Σαββατοκύριακο, λογικά Κυριακή. Ε, γράφτε FM, αφήνετε κενό, γράφτε όνομα, τεπώνυμο και στέλνετε το μήνυμα στο 54526. Στις 2 θα γίνει η κλήρωση. Καλύτερα από σήμερα να κλείσετε θέση, γιατί μετά από εβδομάδα θα είμαστε λίγο δύσκολα γενικότερα όλοι. Στο μεταξύ είχαμε και δηλώσεις, τοποθετήσεις του Θόδωρου Θοδωρίδη σε συνέδριο της UEFA για την ασφάλεια και την προστασία στους αγώνες του Champions League και του Europa League. Θα αναφερθούμε σε αυτό αφού τελειώσει ο ημιτελικός. Θα δούμε αν έχουμε ξανά παράταση ή όχι. Παίζει και αυτό. Ξαναλέω, επίθεση για την Αυστραλία. 16,3 δευτερόλεπτα. 14 από αυτά είναι στη διάθεση της Αυστραλίας. Που λογικά θα πάει το χρονόμετρο στο 0 της επίθεσης της δικής της. Να μην δώσει δηλαδή το χρόνο στους Ισπανούς να εκδηλώσουν μια σοβαρή επίθεση. Γιατί με 2,3 ή 3 δευτερόλεπτα δεν προλαβαίνεις να πας από τη μια ρακέτα στην άλλη. 78 όλα. Πρώτη παράταση, θα δούμε αν χρειαστεί και δεύτερη. Κάτι λένε και οι διαιτητές. Η μπάλα στους Αυστραλούς από την πλάγια γραμμή. Για να δούμε. Τι θα γίνει. Γίνεται η επαναφορά, η μπάλα στο playmaker της Αυστραλίας και φάουλ. Επιλέγει η Ισπανία. Ποιος είναι το παλιγάρι αυτό? Δεν το ξέρω αυτό. Α, ο Γκασόλ. Ο Γκασόλ έγινε έτσι. Ο Γκασόλ. Αδυνάτησε. Τι αδυνάτησε, ρε. Πάχινε. Όχι, έχει φτάσει νομίζω και σε δίδυ. Ο Γκασόλ. Ναι, αδυνάτησε, ο Μάρκ. Εδώ. Νομίζω αδυνάτησε, ναι. Παιδιά, το θυμάμαι και στα πιο έτσι εύσωμά του. Μου φαίνεται πολύ γεμάτο. Δεν το κατάλαβα εδώ πέρα. Και ο Ρούμπιο έχει μεγάλο πάρα πολύ. Ε. Είχα στο μυαλό μου το Ρούμπιο παλιά το παιδάκι εκεί. Δεν συζητά, εσύ. Τότε που παίζει με την Ελλάδα. Άλλαξε θέμα γιατί στεναχωριέμαι. Φόρε, Στέργιο. Αυτό που θέλει να κάνει. Μεγάλο ο Ρούμπιο. Έχει κάνει κουβέντρε που βλέπουμε έναν αγώνα να κάνει σχολεία πέντε πράγματα. Δηλαδή τα σοβεδώνει όλα. Πάμε να δούμε τι βολέ. Βολέ είναι. Βολέ είναι. Πάλι ο ίδιο είναι αυτό που έχασε πριν τη μία. Αυτό την έχασε. Ναι. Μέσα, μέσα η πρώτη. Χάσε τη δεύτερη όπω πριν. Να πάρει Ισπανία μετά. 78 Ισπανία, 79 Αυστραλία. Όλη η Αυστραλία στα χέρια αυτού του τίμιου κίγαντα. Να κάνω και εγώ όπως ο Βαγγέλης Ιωάννου προχθές με την Ελλάδα, με την Τσεχία, που στο τέλος έλεγε «Δεν θέλουμε κάτι να τρίποτε και μία παραφορά». Δηλαδή, τι λίγα πράγματα, ρε, σε τέσσερα μέσα δευτερόλεπτα. Μέσα και δεύτερη. 78-80. Η Αυστραλία. Πάλι και λογικά πάμε στο time out. Λοιπόν, έγινε λέει, ένα συνέδριο στην Αθήνα, το διοργάνωσε η UEFA, για την ασφάλεια και την προστασία στους αγώνες του Champions League, του Europa League. Ως UEFA είπε ο Θόδωρος Θοδωρίδης, θα στηρίξουμε την ελληνική κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της βίας και των στημένων αγώνων. Η παρουσία των δύο υπουργών, εννοούσε τον Λευτέρα Βιεννάκη και τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη, δείχνει τη θέληση της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της βίας. Θα είμαστε δίπλα σας. Ρήγη συγκίνησης. Αφού θα είναι δίπλα η UEFA και ο Θόδωρος Θοδωρίδης, μπορούμε να κοιμόμαστε ήσυχοι. Το ποδόσφαιρο πρέπει να είναι ψυχαγωγία για όλη την οικογένεια. Φοβερή τοποθέτηση του Λευτέρη Αυγιανάκη. Και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, οι φύλαθλοι των ελληνικών ομάδων έχουν διαφορετική συμπεριφορά στους διεθνείς και ελληνικούς αγώνες και αυτό οφείλεται στη μη εφαρμογή των νόμων. Οι Κυριακές του ελληνικού πρωταθλήματος θα γίνουν οι ίδιες με τις Τετάρτες του Ευρωπαϊκού. Μπράβο. Ναι. Τον Υπουργό. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν και με το συνέδριο φαντάζομαι πολλά τα πηγαδάκια, ωραίο κλίμα, μια χαρά. Ναι. Ετοιμάζεται, διαβάζω από ξέρω ο Πλατινί να επιστρέψει στο ποδόσφαιρο. Άλλος και αυτός. Κρίμα είναι και αυτός, τόσα χρόνια ναι. Εκτός για διαφθορά που κατηγορήθηκε. Έμεινε λίγο στο περιθώριο, Στέργιο. Επιστρέφει. Αποκλείστηκε με 8 χρόνια το 2005. Στη συνέχεια γίναν 4. Μάλλον έδειξε καλή διαγωγή. Ναι. Δεν ξέρω. Καλή δούμε... ζωή, Στέργιο, καλή ζωή. Λοιπόν, επαναφορά για την Ισπανία, 10 δευτερόλεπτα. 9-8 πιέζει η Αυστραλία στην κορυφή της ρακέτας. Πάσα λεούπ, σμπρόξιμο. Φάουλ έκανα. Φάουλ υπέρ της Ισπανίας, ε. Φάουλ. Έχω μια αμφιβολία, Χρήστο. Άντε πάλι.
Νομίζω, έτσι πως το είδα, ότι έσπρωξε τον Αυστραλό. Όχι. Όχι, υπάρχει φάουλ κανονικό. Τα λέμε, αγάπη. Δεν έχουμε κάποια εμπάθεια. Πάλι καλά, υπάρχει φάουλ. Ούτε έχουμε τις μετοχές μας στην Ισπανική Τράπεζα. Πάλι ή της Αυστραλίας. Κάζετε ποπέλ. Άντε, παιδιά. 4,6. Έχει βολές ή όχι. Οχ. Αχώθηκες, αγάπη, ε. Είναι να τελειώσει, άντε. Πολλές για την Ισπανία. 78, Ισπανία, 80, Αυστραλία. 4,6. Ο Γκασόλ στις βολές. Όχι ο Πάου, ο Μάρκ. Πάω παλιά. Έχει θέμα τώρα. Πρώτη βολή, εύστοχη. Μέσα. 79-80. Μου φαίνεται χρήσιμο πάμε για δεύτερη παράταση. Οριακά θα προλάβουμε μέχρι να τελειώσει η εκπομπή. Θα ξεκινήσει το μάθουμε... επόμενο παιχνίδι, ρε. Στις 3 είναι. Εντάξει. Γκασόλ, δεύτερη βολή στο μείον 1 Ισπανία. Μέσα. Εύστοχη, 80 όλα. Και επίθεση για τους Αυστραλούς, δεν νομίζω να έχει να υπάρχει time out. 4,6. Δεν υπάρχει time out, ευτυχώς. Να τελειώσει η ιστορία. Και μία επίθεση για τους Αυστραλούς, δεν νομίζω να κάνουν φάουλ τώρα οι Ισπανοί στον πάγκο Γκασόλ. Ναι. Άντε να δούμε. Αυτή είναι ικανή να χάσουν και την μπάλα από την επαναφορά. Θα δεν μάτε. Τη χάνουν. Περνάει το κέντρο Αυστραλία. 3, 2, 1. Σουτ. Άστο. Έξω. Άξ. Δεύτερη παράταση. Με κούρασαν. Ποτέ αυτό δεν σου επιτελεί. Με κούρασαν, αγάπη. Φτάνει. Μόνο. Αυτή πρέπει να αποψοφήσει. Τα δύο κι εμεί. Με κούρασαν. Πω. Δύσκολα τα πράγματα. Σήμερα η ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ δίνει ένα ακόμη φιλικό στις 5 με την Λεύσκη και πάλι στο ΠΑΟΚ Sports Arena και πάλι και κλεισμένο των θυρών. Είναι αυτό που μας έλεγε ο Νίκος, ότι τα δύο πρώτα είναι περισσότερο προπονητικού χαρακτήρα. Βέβαια νομίζω ότι η Λεύσκη είναι λίγο πιο δυνατός αντίπαλος. Εντάξει, κυπελούχος Βουλγαρίας εσύ. Στις 5 είναι το φιλικό, μετά το φιλικό λογικά θα υπάρχει και ενημέρωση από την ΚΑΕ. Μαυροσκούφια ξεκινάνε μέσα στο Κυριακό, νομίζω. Δεν μπορώ να είμαι σίγουρος. Ξεκινάει κατά τα μαυροσκούφια. Εκεί θα υπάρχει κανονικά εικόνα για όλους. Νομίζω Κυριακή έχει παιχνίδι, αν δεν κάνω λάθος. Ή Σάββατο, δεν θυμάμαι. Εκεί θα υπάρχει εικόνα. Προς το παρόν αυτά δύο φιλικά είναι διακλεισμένων. Αλλά σίγουρα είναι χρήσιμα για τον Κώστα Φλεβαράκη για να βγάλει διάφορα συμπεράσματα που θέλει κι αυτός. Πλησιάζουμε σιγά σιγά στην έναρξη της σεζόν. Πλάκα, πλάκα. Φτάνει. Σε 2 εβδομάδες είναι νομίζω. Το μάτς με τον Άρη στο Παλέ. Ο Άρης τι γίνεται τώρα, έχει μείνει με τα 6 μπαν. Ο Άρης παλεύει να κλείσει τα μπαν. Το δεν ξέρω αν είναι 6, 4 6 ή 2. Είναι, νομίζω. Ήτανε προχθές 8. Κλείσαν 2. 2 έφυγανε. Έμειναν 6. Έλεγε και ο Νίκος εδώ ότι άμα δεν αλλάξει κάτι στον Άρη θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Άμα δεν αλλάξει κάτι με αυτά τα μπαν. Αλλά το θέμα είναι να πάω τι κάνει. Πάντως, μιας και μιλάμε για τον μπάσκετ, πραγματικά θα το πω και τις προηγούμενες μέρες. Ένα μπράβο στους οργανωμένους. Φίλους του ΠΑΟΚ που μέχρι στιγμής έχουν πάρει μαζικά εισιτήρια διαρκείας. Δηλαδή το να βλέπεις ότι σύνδεσμοι και Θεσσαλονίκης αλλά και εκτός Θεσσαλονίκης αλλά και εκτός Ελλάδος παίρνουν μαζικά 10, 20, 25, 30 διαρκείας, είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Ναι. Και από ανθρώπους που ξέρουν ότι θα δουν ένα παιχνίδι τη σεζόν. Δηλαδή όταν παίρνει εισιτήρια ο σύνδεσμος φιλάθλων Μελβούρνης, 20, αυτοί που τα. Που θα τα πληρώσουν δεν θα δουν παιχνίδια. Μπορεί να δουν ένα ή δύο σεζόν. Αλλά θα τα δώσουν σε φίλους τους. Είναι πολύ σημαντικό όμως που υπάρχει αυτή η στήριξη στην ΚΑΕ. Δυστυχώς εδώ και πολλά χρόνια είμαστε σε μια κατάσταση όπου κάθε ευρώ μετράει. Οι εποχές, οι καλές για το ελληνικό μπάσκετ έχουν περάσει ανεπιστρεπτή και φυσικά για τον ΠΑΟΚ. Αλλά είναι πολύ σημαντικό ότι μπορεί και τώρα που μιλάμε να έχουν ξεπεράσει τα διαρκεία στα 1000. Σίγουρα είναι καλύτερα από πέρσι. Αυτό έλεγε και ο Νίκος τις προηγούμενες ημέρες, ότι σε αντίστοιχη περίοδο με πέρσι το νούμερο είναι καλύτερο φέτος. Ναι. Ένα πρώτο βήμα αυτό είναι. Δεν ξέρω, αν μπορούν να φτάσουν τα 1500 ή τις 2000 διαρκείας. Πραγματικά δεν το ξέρω. Πολύ σημαντικό θα είναι, όπως πολύ σημαντικό θα είναι στο να υπάρχει στο Παλατάκι μια βάση 1500 ή 2000 φίλων του ΠΑΟΚ. Στα μικρά μάτς και στα μεγάλα να έχουμε 4.000-5.000 κόσμο. Μακάρι και η ομάδα να μπορέσει να το υποστηρίξει. Δεν λέω ότι ο ΠΑΟΚ θα κοντράρει Ολυμπιακό. Ολυμπιακό λέω. Παναθηναϊκό. Ξέχασα Ολυμπιακό, είσαι στην Α2. Ακόμα. Ο οποίος δήλωσε ο Μπλάτ ότι θα κάνουμε ομάδα όχι για να ανέβουμε, λέει για να παραμείνουμε. Δηλαδή, στόχος του Ολυμπιακού είναι η παραμονή στην Α2. Καλά, ναι. Εντάξει. Κοίταξε, με βάση τους παίκτες που έχει δεν είναι τόσο εύκολο. Γιατί έχει και τιμωρία
αν δεν κάνω λάθος, μείον 6 ναι. Ολυμπιακός. Άρα, αν θα παίζουν έφηβοι και παίκτες β' διαλογή σε σχέση με την πρώτη ομάδα. Κάτσε, γιατί οι αποφάσεις του Ολυμπιακού αλλάζουν από τη μία μέρα στην άλλη. Δεν ξέρεις, θα σκεφτούν την επόμενη μέρα. Ο Μπλατ είπε: δεν θα κάνουμε ομάδα για να ανεβούμε, θα κάνουμε ομάδα για να παραμείνουμε στην Α2. Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό και στην προσπάθεια παραμονή στην Α2. Λοιπόν, η Ισπανία προηγείται με 85-82, χαμένο τρίποντο για τους Αυστραλούς, 3-32 για το φινάλε. Οπότε δεν θα έχουμε εικόνα για τον μπάσκετ σήμερα, στο φιλικό με τους κυπελούχους Βουλγαρίας, τη Λεύσκη. Θα έχει εικόνα μόνο ο Κώστας Λεβαράκης, οι συνεργάτες του και φαντάζομαι άνθρωποι της διοίκησης. Περιμένουμε και εμείς τα παιχνίδια, τα επόμενα φιλικά, αρχής γενομένης από τα μαυροσκούφια, καθώς πάντα έχει ενδιαφέρον όταν δημιουργείται μια νέα ομάδα, να δούμε και τι ψάρια πιάνουν οι νέοι παίκτες του ΠΑΟΚ, που είναι πάρα πολύ. Έχει αγώνα και η ομάδα Χάντμπολ γυναικών σήμερα. Σημαντικότατο, θα αναφερθούμε στην συνέχεια. Θα είναι εκεί και ο Ραφαήλ και θα υπάρχει ενημέρωση μέσα από το ΠΑΟΚ 24 και σήμερα και την Κυριακή. Κανονικά ο Ραφαήλ θα είναι στη Βέρεια. Γιατί εκεί θα γίνουν οι αγώνες. Τον είπες να μας φέρει Ρεβανή. Κάτσε το πω εγώ. Δεν του είπα, αλλά πες του και το μαγαζί, γιατί δεν ξέρω ποιο μαγαζί εννοείς. Δεν θυμάμαι. Οπότε πες του ποιο μαγαζί είναι. Θα πω και το μαγαζί, Χρήστο, γιατί δεν χρειάζεται διαφήμιση το συγκεκριμένο. Το ξέρουν μέχρι και στην Αυστραλία. Είναι, είπαμε, μέσα στη Βέρεια ή θα τα έξω. Μέσα στη Βέρεια. Δεν είναι όπως φέρεις από την πόλη δεξιά, που είναι εκείνα τα δύο τρία σειρά. Είναι ακριβώς στο κέντρο. Θα προλάβει να πάει. Να πάει πριν. Να πάει όπως και να έχει. Στο μεταξύ, Χρήστο, το ξέρεις, είναι ένα μαγαζί σου, είναι το στούντιο το δικό μου και ο χώρος το δικό σου. Και φεύγουν τα τελάρα με το κιλό. Βάλε 5 κιλά, βάλε φοβερά πράγματα. Όπου οι Αυστραλοί έχουν κάνει το ένα λάθος πίσω από το άλλο τα τελευταία λεπτά. Σε αυτή την παράταση βασικά. Μόλις έκανε airball τρίποντο. Αυτή η κάμερα, τη σπαστική λήψη, γιατί το κάνουν έτσι. Ούτε θα τους αρέσει. Μα τι, μπορείς τώρα να καταλάβεις έτσι. Μπράβο! Εντάξει, το τελείωσε σπανία. 90-82, κάπου εδώ. Δύο τρίποντα σειρά. Η Ισπανία. Όταν πετάς τόσες ευκαιρίες και έχεις απέναντι στην Ισπανία, είναι λογικό να μην αντέξεις μέχρι το τέλος. Γιατί χρειάζεται και καθαρό μυαλό, χρειάζεται και εμπειρία. Εντάξει, έχει δύο λεπτά ακόμα. Παραμένουμε ταπεινοί. Τι πάθαμε με την Ισπανία, ρε εσύ. Και δεν το βλέπαμε να ερχόταν. Τι δεν έβλεπες, Αστέρι, να περάσει η Ισπανία, δεν έβλεπες. Όχι, δεν έβλεπα να έχει τόσο ένθερμο υποστηρικτή εσένα. Αυτό δεν περίμενα. Καλά, τώρα με γνωρίζεις. Τόσα χρόνια δεν κάθομαι και σου λέω την Ισπανία και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ και στο τένις. Στα υπόλοιπα δεν με νοιάζει. Μάλιστα. Είμαστε Ναδάλ και Ισπανία, γενικά. Ναι. Οκ. Okay. Λοιπόν, περιμένουμε την αποστολή. Στο τέλος, αστέρι. Λογικά η προπόνηση έχει τελειώσει. Λοιπόν, άκου τώρα τι θα γίνει την Κυριακή. Θα πάμε στην ΒΕΦ, όπου υπάρχει ένα μεγάλο event που διοργανώνει το Σωματείο Ακροπολών Θεσσαλονίκης στις 6.30 στο περίπτερο 8, ακριβώς μπροστά από εκεί. Όσοι σας αρέσει η μαγειρική, αλλά όσοι έχετε και τη διάθεση να μάθετε πολλά πράγματα από τους κατάλληλους ανθρώπους που κουβαλάνε χρόνια εμπειρία στο χώρο, θα πάτε εκεί. Θα είναι και ο Γιάννης Σερβετάς και ο Στάθης Παναγιωτόπουλος και θα παρουσιάσουν την εκδήλωση αυτή. Ο Στάθης νομίζω πολλά... έκανε και εκπομπές μαγειρικής, αν ναι. Δεν κάνω λάθος. Χριστό. Δεν το έχω, δεν ξέρω. Έκανε. Το νηστικό αρκούδι. Το κατέχει το άθλημα. Σερβετάς δεν ξέρω αν είναι τη μαγειρική ή όχι, αλλά ο Στάθης σίγουρα το έχει το άθλημα, άρα ένα παραπάνω. Γιατί δεν το κόβουν και για χορτοφάγο ή για βίγκαν. Το Στάθη, δεν δύσκολα. Νομίζω. Οπότε... σίγουρα πάντως όσοι πάτε εκεί θα περάσετε πάρα πολύ ωραία. Θα έχει πολλά happenings, πολλά δώρα. Είχαμε και μια ωραία κουβέντα από εδώ τις προηγούμενες ημέρες με έναν άνθρωπο που θα βρίσκεται εκεί και μας είπε ότι ετοιμάζονται πολλές εκπλήξεις. Οπότε στην έκθεση το ραντεβού στις 6.30 έξω το περίπτερο 8 την Κυριακή το απόγευμα. Είναι τα καλά event γιατί η πραγματικότητα είναι τουλάχιστον όσοι γνωστοί μου έχουν πάει στην έκθεση. Δεν έχουν να πούν καλά λόγια γενικότερα για την έκθεση. Γιατί φέτος. Ναι. Εγώ... ένας φίλος μου την παρομοίασε με το πανηγύρι της Ηράκλειας. Ναι. Σερών. Σκληρό. Άλλος με το γιου μάμα. Σκληρό. Και είπαμε μάλλον ότι είναι καλύτερα τα πανηγύρια αυτά. Σκληρό. Γενικότερα, γενικότερα μιλάω για την ατμόσφαιρα στην έκθεση, εντάξει.
Δεν ξέρω. Την Κυριακή που θα πάμε θα έχω εικόνα. Ναι. Και αν είναι έτσι τα πράγματα, τη Δευτέρα θα πούμε την αλήθεια. Αν δεν είναι έτσι, θα πούμε την πραγματικότητα. Πάντως, ανεξάρτητα με το αν είναι καλά οργανωμένη η έκθεση φέτος, το happening αυτό που σας έλεγε η αγάπη, ωραίο. Πραγματικά νομίζω έχει ενδιαφέρον και να δούμε και να μάθουμε πράγματα. Τελειώνει και το μαρτύριο του ημιτελικού. 92 Ισπανία, 85 Αυστραλία. Αυτός έχει... είναι που έχασε τη βολή, έχασε τώρα την μπάλα στα χέρια του. Αυτός αγάπη παίζει όμως 48 λεπτά, 50. Ήταξε, δεν τον έχω Ισπανή δει να κάνει στον πάγκο ούτε μισό λεπτό. Εντάξει, και Ισπανία, κοίτα εδώ. Και οι Ισπανοί τους για να παίζουν. Εδώ πρέπει να δείξει σε ένα μπάσκετ που παίζεις πόσο, 28 λεπτά, 29 μέσο όρο. Αυτός έχει παίξει ο καημένος 49 μέχρι τώρα και θα παίξει ακόμα ένα 50. Είναι, αλλά έχει κάνει όλα τα λάθη. Η Ισπανία σε κάθε αλλαγή ο άλλος βγάζει 3 και βάζει 3. Ναι, σωστό και αυτό. Και η Αυστραλία εκεί με την πεντάδα. Εντάξει, οκ, κάποια στιγμή. Δύσκολα τα πράγματα. Ναι. Το να παίζει. Για τους Αυστραλούς. Δηλαδή, χωρίς να έχω δει το μάτς από την αρχή, το παλικάρι αυτό playmaker μπορεί να έχει παίξει και 40 λεπτά σίγουρα. Ναι. 42. Άρα. 93-85 Ισπανία. 1-43 για το τέλος. Και άλλη μία βολή. Όχι, επαναφορά. Όχι, βολή. Εντάξει. Τι να κάνουμε. Καλά. Εντάξει. Ήταν και 2-3 σφυρίγματα, λίγο μυστήρια. Δεν θέλει και πολύ. Ευχαριστώ, ναι. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Έχετε ακόμα 25 λεπτάκια για να μπείτε στην κλήρωση για τα 3 εισιτήρια του αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Άρη. Την επόμενη αγωνιστική στο γήπεδο της Τούμπας FM και ενώ πάω ο ονοματεπώνυμο στο 545-26. Έχουμε μαζί μας τον Ραφαήλ. Καλησπέρα, Ραφαήλ. Έλα, Ραφα, καλησπέρα, παιδιά. Τι γίνεται, φίλε, έτοιμος? Όλα καλά, εννοείται πάντα. Έτοιμος να φύγεις σιγά-σιγά? Σωστό, ναι, ναι. Για Βέρεια? Για Βέρεια, ναι. Δεν μου λες σήμερα και Κυριακή, έτσι? Σήμερα στις 6 και Κυριακή στις 3, στο Φιλίππιο. Εντάξει, Ραφαήλ, δύο ταξιδάκια, ωραία, εύκολα. Καλά είναι. Εντάξει, ναι, καλά είναι. Κοντά η Βέρεια, νομίζω ότι είναι ωραία εκδρομή. Θέλει να στέργιωσε λίγο. Το έχεις? Ρεβανί, ξέρεις από που θα μας φέρεις? Όχι. Θα μου στείλει το οδηγίες. Δεν έχεις ξαναπάει στη Βέρεια? Έχω, ναι, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι συγκεκριμένο. Θέλει συγκεκριμένο στέργιος και μαγαζί, άμα δεν πας εκεί μη γυρίσεις. Σωστό. Λοιπόν, είναι ένα μαγαζί στο κέντρο, που το ξέρουν Ραφαή από εδώ, το ξέρουν μέχρι και τη Ζιμπάμπουε. Εντάξει, μόνο από εκεί παίρνεις Ρεβανί. Okay. Δεν θα το πω στον αέρα για να μην χατακώσω τους υπόλοιπους. Ναι, σωστό, εντάξει. Δηλαδή, μας ακούει κάποιος στο μαγαζί ενός άλλου και βγει αυτή την ώρα που μιλάμε. Ναι, θα στείλω μετά την ομιλία μας ένα μήνυμα να φέρεις κανένα 2-3 κιλά να έχουμε. Ωραία, καβάτσα. Ωραία, ναι. Εντάξει. Λοιπόν, έχουμε κανονίσει και μια συνέντευξη. Περιμένουμε να έχουμε και τον καλεσμένο μας στην άλλη γραμμή. Πριν πάμε στο χάτμπολ των γυναικών, έχουμε κάτι στα γύρω-γύρω, Ραφαήλ? Συνεχίζεται η προετοιμασία στο βόλεϊ των ανδρών. Περιμένουμε τα πρώτα φιλικά, ώστε να δούμε λίγο και την εικόνα του ΠΑΟΚ. Όλος παραδόξως, τα δύο πρώτα φιλικά που θα δώσει ο ΠΑΟΚ θα είναι στην Βέρεια πάλι και αυτά. Σε ένα διεθνές τουρνουά το οποίο διοργανώνει εκεί ο Φίλιππος Βέρειας. Ο ΠΑΟΚ θα παίξει με την Βουλγάρικη Μάριξ 2 εβδομάδες και ανάλογα με την εξέλιξη του παιχνιδιού θα παίξει μετά με τον νικητή, τον ηττημένο του παιχνιδιού Φίλιππος Βέρειας, Ελπίδα Μπελοκήπων. Είπαμε μέσα στην εβδομάδα, εντάξει, θα είναι μια πρώτη εικόνα του ΠΑΟΚ, τελείως διαφορετική από αυτή που θα δούμε μέσα σε σεζόν, γιατί λείπει και ο Ντίμα Φιλίππο, λείπει και ο Στίβ Μάρσαλ. Επομένως, περίπου στα μέσα Οκτωβρίου, στα τελευταία φιλικά, θα έχουμε έτσι μια πρώτη πιο σαφής εικόνα του της ομάδας. Το πρωτάθλημα φαίνεται ότι θα ξεκινήσει 26 Οκτωβρίου, δεν ξέρουμε ακόμα ποιες ομάδες. Τέλη Σεπτεμβρίου ή αρχές Οκτώβρη θα γίνει κλήρωση στην Κρήτη και η ΕΣΑΠ είναι εν αναμονή το τι θα γίνει με τις ομάδες που έχουν τα προβλήματα, της ΑΕΚ, του Εθνικού Αλεξανδρούπολης και του Παπαδοχαϊκού, προκειμένου να φανεί αν θα έχουμε ενεργοποίηση των Wild Cards και αν θα υπάρχουν κάποιες ομάδες από την Α2 που θα ανέβουν από φέτος και θα συμμετέχουν στην Volley League. Ναι. Ραφαήλ, ποια προβλήματα μπαίνουν στη ζωή μας αυτές τις μέρες, την επόμενη εβδομάδα? Το handball των ανδρών ξεκινάει το επόμενο Σάββατο. Θα είναι το πρώτο τμήμα που θα ανοίξει στην αυλαία των πρωταθλημάτων. Ο ΠΑΟΚ παίζει με την ΑΕΚ όπως είχαμε πει στο κλειστό της Νεάπολης. Βόλεϊ ανδρών και γυναικών ξεκινάνε τέλη Οκτωβρίου. Το ίδιο και το handball γυναικών. Και το ποδόσφαιρο γυναικών και αυτό νομίζω ότι προς τα εκεί είναι η έναρξη. Μετά θα πάρει σειρά το μπάσκετ γυναικών με το κύπελο Ελλάδας και συνέχεια με την έναρξη του πρωταθλήματος. Οπότε νομίζω ότι από την επόμενη εβδομάδα και μετά αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της νέας σεζόν για όλα τα τμήματα. Μάλιστα. Θα έχει πολύ και δράση και φέτος. Είπαμε όλες οι ομάδες του ΠΑΟΚ είναι στη μεγάλη κατηγορία.
Ναι, και με στόχο να πρωταγωνιστήσουν. Σίγουρα με μεγάλο ενδιαφέρον περιμένουμε και το βόλεϊ γυναικών που για πρώτη χρονιά θα είναι στη Volley League. Ένα πολύ δυνατό πρωτάθλημα έτσι όπως φαίνεται που θα γίνει. Με υψηλούς στόχους φυσικά για τον Δικιάφαλο. Απέναντι βέβαια πάντα σε παραδοσιακές δυνάμεις του χώρου, μην το ξεχνάμε αυτό. Είναι ο Ολυμπιακός, είναι ο Άρης, είναι η Θύρα, ο Παναξιακός που έχουν ενισχυθεί και σίγουρα και αυτές θα διεκδικήσουν θέση στην πρώτη τετράδα. Τώρα πολύ για βόλεϊ, Ραφαήλ, έχουμε κανένα νέο με την ΑΕΚ? Η ΑΕΚ υπήρξε μια μεταστροφή σε σχέση με αυτά που λέγαμε τις προηγούμενες εβδομάδες, γιατί ο εκπρόσωπός της φάνηκε αρκετά διαλεκτικός στην τελευταία συνεδρία της ΕΣΑΠ. Είπε ότι η Ένωση είναι σε συζητήσεις με τους παίκτες που υπάρχουν κάποια χρωστούμενα και θέλησε να δείξει γενικότερα ένα κλίμα ότι δεν έχει να κάνει το θέμα της ΑΕΚ το οικονομικό, αλλά κυρίως με το όλο αυτό το τι έγινε με το πρωτάθλημα, με τον... με το τι πρεσβεύει η Λίγκα, το αν θα πρέπει να γίνει αεραστεχνικό και να μην είναι επαγγελματικό ναι. το πρωτάθλημα. Επομένως, περιμένουμε να δούμε αν θα συνεχιστεί αυτή η στάση της ΑΕΚ και τις επόμενες μέρες. Αλλά και η ΑΕΚ και ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης, σε αυτή τη φάση που βρίσκονται, περιμένουν το πράσινο φως πλέον από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού για να πάρουν την άδεια συμμετοχής, αφού οι παρατάσεις που είχαν λάβει από την ΕΣΑΠ έχουν τελειώσει οι προθεσμίες και πλέον. Θα περιμένουν μια καινούργια απόφαση, εφόσον βέβαια καλύψουν όλα τις τρύπες των προηγούμενων ετών. Υπάρχει κάποια ένδειξη αν η ΑΕΚ είναι μέσα ή έξω? Μάλλον έξω θα είναι, έτσι δεν είναι? Έτσι όπως όλα δείχνουν, ναι. Εκτός αν όντως γίνεται όλο αυτό το διάστημα, αυτό που είπε και ο πρόσωπος της ΑΕΚ, γίνονται αυτές οι ενέργειες δηλαδή από πλευράς της ομάδας για να καλυφθούν τουλάχιστον όλα αυτά τα οικονομικά έξοδα που υπήρχαν από το παρελθόν. Και τελικά τα βρούνε ΑΕΚ και ΕΣΑΠ και μπει τελικά η Ένωση στο πρωτάθλημα. Μάλιστα. Αλλά είναι και με τον επαγγελματικό το θέμα που μια ομάδα που πήρε από την αρχή αδειοδότηση ξαφνικά δεν βρίσκει κεντρικό χορηγό για την νέα σεζόν και είναι στον αέρα. Ωραία. Απλά το παρακολουθούμε. Ας τα βρει η ΑΕΚ τι μπορεί να κάνει. Αλλιώς παίζει στο τοπικό νομίζω, Ραφαήλ. Ναι, νομίζω μετά θα παίξει τοπικό. Υπάρχουν φυσικά και τιμωρίες και πρόστιμο, οπότε μπαίνουμε σε μια τελείως διαφορετική ιστορία μετά. Για κάθε ομάδα δηλαδή που δεν θα δηλώσει συμμετοχή. Μαθημένη είναι η ΑΕΚ σε ποδόσφαιρο, ναι. μπάσκετ και χάντμπολ και βόλεϊ και σε όλα τα αθλήματα. Θα βρει τον δρόμο της σε 2, 3, 5, 10 χρόνια. Θα επιστρέψει στο βόλεϊ ξανά στην Α1. Έτσι κι αλλιώς, όταν μια ομάδα παίρνει την απόφαση αυτή, δεν νομίζω να πει κανείς κρίμα ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό ακριβώς. Είναι απόφαση 100% της ΑΕΚ τώρα. Τι δικαιολογίες μπορεί να βρει ο καθένας, τι δεν του αρέσει. Λες και όλα είναι καλώς καμωμένα και οι υπόλοιπες ομάδες τρελαίνονται με τις συνθήκες πρωταθλήματος και μόνο η ΑΕΚ κάνει την επανάστασή της. Εντάξει, τέλος πάντων, το αφήνουμε και πάμε στην επικαιρότητα. Σήμερα έχουμε σπουδαίο αγώνα στη Βέρεια. Τον πρώτο του ΠΑΟΚ με την κυπελούχο Τουρκίας, τη Μουράτ Πασα. Αυτή η Ραφαήλ, τι ομάδα είναι? Νομίζω εντάξει, το ότι πήρε ένα κύπελο Τουρκίας είναι σημαντικό. Έχει δηλαδή μια σταθερή παρουσία και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις τα τελευταία χρόνια. Έχουν κάποιες παίκτρες οι οποίες έχουν φύγει από το ρόστερ, αλλά νομίζω ότι είναι μια έμπειρη ομάδα στο πώς να διαχειρίζεται ευρωπαϊκά παιχνίδια. Σίγουρα θα αποτελέσει έναν σκληρό αντίπαλο φαίνεται για τον ΠΑΟΚ. Θα φανεί βέβαια στα δύο τα μάτς αυτά ποια θα είναι η εικόνα και του ΠΑΟΚ αλλά και της Μουράτ Πασα. Νομίζω όμως αυτό που είχε πει και η Μαρία Νικολίτς στις αρχές, ότι δεν φοβίζει το ΠΑΟΚ από την άποψη ότι δεν είναι από μια παραδοσιακή δύναμη. Δεν είναι δηλαδή από την Γερμανία, από κάποια σκανδιναβική χώρα που έχουν σίγουρα και υψηλότερο επίπεδο πρωταθλήματος και πολύ μεγαλύτερη εμπειρία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οπότε νομίζω ότι τουλάχιστον ξεκινάει λίγο σαν outsider ο ΠΑΟΚ, αλλά ίσως με τη βοήθεια και του κόσμου να μπορέσει να πάρει εκείνο στην πρόκριση. Και τα δύο παιχνίδια. Στη Βέρεια, ναι. σήμερα στις 6, Κυριακή στις 3. Ναι, 5 πρώτα εισιτήρια. Γιατί έγινε αυτή η συμφωνία, Ραφαήλ, θύμασε μας λίγο. Η συμφωνία έγινε μεταξύ των δύο ομάδων όπως γίνονται και στο παρελθόν. Συνήθως επειδή είναι σε σύντομο διάστημα τα παιχνίδια και ο ΠΑΟΚ, αν θυμάστε, είχε παίξει στην Τουρκία κάποια μάτια με την και η ανδρική ομάδα τότε. Εντάξει, αυτό το επίπεδο νομίζω που είναι και προκριματικά αυτή τη στιγμή δεν έχει θέμα και η Ομοσπονδία από τη στιγμή που τα βρίσκουν οι ομάδες. Και βρέθηκε τελικά, είχε δηλώσει και σαν δεύτερη έδρα ο ΠΑΟΚ το Φιλίππιο της Βέρειας και έκανε αυτό το άνοιγμα για να έχει εκεί πέρα και τη στήριξη του τοπικού κόσμου αλλά και των φίλων του ΠΑΟΚ. Οι ενδείξεις για παρουσία κόσμου, Ραφαήλ, είναι πώς είναι, θα έχει κόσμο? Έγινε ένα κάλεσμα χθες και από τον τοπικό σύνδεσμο. Νομίζω ότι θα υπάρχει και σήμερα αλλά και κυρίως την Κυριακή νομίζω πολύ περισσότερη παρουσία του κόσμου ανάλογα και με την εξέλιξη
του σημερινού αγώνα. Πάντως, ναι, νομίζω ότι ο κόσμος του ΠΑΟΚ από εκεί την περιοχή σίγουρα θα θέλει να δει την ομάδα, να τη στηρίξει. Το κάνει άλλωστε και μέσα στην σεζόν, σε όλα τα παιχνίδια του πρωταθλήματος, είτε παίζει η ανδρική ομάδα είτε η γυναικεία. Στα 5 ευρώ είναι τα εισιτήρια μόλις. Ναι. Δεν είναι κάποιο ιδιαίτερο μεγάλο ποσό. Και αυτό που είχαμε πει και μέσα στην εβδομάδα, ότι από τα εκδοτήρια θα διατίθενται και τα εισιτήρια διαρκείας, τα οποία είναι 20 ευρώ. Επομένως, αν κάποιος θέλει να δει και την Παρασκευή και την Κυριακή το μάτι, θα δώσει 10 ευρώ. Καλύτερα να δώσει 20 και έχει την κάρτα του για όλη τη σεζόν, για όλα τα παιχνίδια. Νομίζω είναι κάτι παραπάνω από συμφέρουσα. Ναι, αυτό ακριβώς. Θεωρώ πως θα έχει κόσμο και από τη Θεσσαλονίκη αυτή η πιστή του χάντμπολ, είτε μιλάμε για ανδρικό είτε για γυναικείο. Ναι. Η Βέρεια, εντάξει, είναι 40 λεπτά δρόμος. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα το παρακολουθήσεις, θα υπάρχει ενημέρωση και από το ΠΑΟΚ 24 και το Λίμπερο. Καλό θα είναι ο ΠΑΟΚ να πάρει ένα καλό προβάδισμα, έτσι δεν είναι? Ναι, σίγουρα, γιατί σε τέτοια παιχνίδια πάντα παίζουν ρόλο και εκτός από τη νίκη και η διαφορά. Ακόμα δηλαδή και στο χειρότερο σενάριο της ήττας, το μικρότερο δηλαδή δυνατό σκορ στη διαφορά θα ήταν καλό για τον ΠΑΟΚ. Το είπε και χθες στην συνέντευξη τύπου που έγινε στα γραφεία του ΑΣ ΠΑΟΚ η Αγνή Ζιγούρα. Είπε ότι σε τέτοια παιχνίδια οι λεπτομέρειες, η κάθε κατοχή, το κάθε λάθος, το κάθε γκολ μετράει. Η καλή ευρωπαϊκή πορεία είναι μεγάλος στόχος, Ραφαέλ, της ομάδας, ή υπάρχει βάρος για πρωτάθλημα, κύπελο και ό,τι προκύψει χωρίς άγχος στην Ευρώπη? Πώς είναι οι στόχοι, πώς έχουν οριοθετηθεί στην ομάδα? Φέτος είναι ένας από τους στόχους και η Ευρώπη. Εντάξει, είπαμε ότι ο ΠΑΟΚ γυρνάει, επιστρέφει φέτος σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, οπότε σίγουρα θα υπάρχει ένα ελευθερωτικό σε περίπτωση που κάτι δεν πάει καλά. Νομίζω ότι στο πρωτάθλημα και στο κύπελο ξεκινάει από θέση ισχύως ο ΠΑΟΚ. Έχει κρατήσει τον κορμό του από πέρσι που έφερε τον Ντάμπι. Έχει κάνει και σημαντικές ενισχύσεις εκεί που έπρεπε. Και σε σύγκριση δηλαδή με τις άλλες ομάδες που βλέπουμε την Άρτα να αποδυναμώνεται, την Νέα Ιωνία να μένει λογικά στο ίδιο επίπεδο με πέρσι και μόνη ενισχυμένη ομάδα για μέχρι στιγμής την Βέρεια 2017 που ανακοίνωσε σήμερα και την απόκτηση της Τζούρισιτς, η οποία πέρσι ήταν στο ΠΑΟΚ αλλά είχε τραυματιστεί και έχασε όλη την διάρκεια της σεζόν. Νομίζω ότι πάλι ο ΠΑΟΚ ξεκινάει από θέση ισχύως σε χώριους διοργανώσεις, πάει για το κάτι παραπάνω στην Ευρώπη και από εκεί πέρα να δούμε ποια ομάδα θα τον κοντράρει φέτος. Ωραία. Περισσότερα, Ραφαήλ, το απόγευμα. Ραφά, μην ξεχάσει αυτό που είπαμε, εντάξει. Όχι, θα περιμένω λεπτομέρειες τώρα και οδηγίες. Κυριακή τώρα, εντάξει. Κυριακή. Μην τον πιέζω Κυριακή για σήμερα. Κυριακή για Δευτέρα. Κυριακή ή Δευτέρα, ναι. Ναι, κάπως έτσι θα το κάνω. Θα μαζέψω εδώ πέρα παραγγελίες, αν θέλει και ο Χρήστος κανένα ταψί. Εγώ δεν θέλω, δεν θέλω, Ραφαήλ, εγώ. Δεν θέλεις, εντάξει. Οκ. Μήπως έχει κάτι σε light να ρωτήσουμε να κάνουμε. Τι να έχεις, σε light λέω έκδοση μήπως. Όχι, μπορεί να δώσει μια καλή επιχειρηματική έτσι, ιδέα στους ανθρώπους. Ραφαήλ, θέλω μια πεντάδα από σένα. Πεντάδα? Αφού τα βρίσκεις συνέχεια. Α, καλή. Πάντως τον ΠΑΟΚ σήμερα το δίνει 4,5 επιχειρηματικά. Ραφαήλ, τώρα άμα κάτσω να παίξω και γυναικείο χάντμπολ. Εντάξει, δηλαδή, ναι, θα λέω είναι απλώς. Επειδή έχουμε μια εικόνα και ναι, γενικότερα υπάρχει. Α, λίγο όχι, απορία, θέλω γιατί... από όλο στη διάρκεια τη σεζόν. Από όλο, εντάξει, στη διάρκεια τη σεζόν, άντε, θα τα έχουμε νομίζω. Ωραία. Μπορούμε όταν λίγο πριν ξεκινήσουμε τα πρωταθλήματα να δώσουμε έτσι και νικητές δηλαδή και να δούμε και του ΠΑΟΚ πάνω κάτω πώς είναι οι αποδόσεις για τίτλους κτλ. Τέλεια. Ραφαήλ, νομίζω μπορούμε να στοίχημα. ΠΑΟΚ Μουράτ Πασά, 6-25 ο άσος του ΠΑΟΚ. 6-25 έχει ανέβει πάλι, έχει ανέβει, ναι. Ήτανε 4,5-5,5 ήταν πριν περίπου μία ώρα. Το τολμάμε δηλαδή, το στηρίζουμε. Από ό,τι μαθαίνω, οι αποδόσεις ίσως να στηρίζονται και στην περσινή εικόνα των ομάδων. Δηλαδή η Μουράτ Πασά ήταν μια ομάδα πολύ πιο πλήρης πέρσι, ήταν κυπελούχος Τουρκίας, επομένως θα είναι και για αυτήν το πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν. Mm-hmm. Τα φιλικά έχει δείξει αρκετά καλά στοιχεία που έχει πάρει κάποιες νίκες. Αλλά ναι, νομίζω υπάρχει αισιοδοξία τουλάχιστον στο στρατόπεδο του ΠΑΟΚ. Θα δείξει. Όποιος θέλει, ναι, μπορεί να το τολμήσει. Και ευκαιρία, Ραφαήλ, να έχουμε και το χ μαζί μας 4-35. Ναι, ναι, είπαμε, γιατί σε τέτοια παιχνίδια μπορεί και στο τέλος να παίξει ρόλο και αυτό, γιατί το χ είναι σαν πηγαίνει 0-0, η Κυριακή είναι ο μάτς δηλαδή πάλι. Και handicap του ΠΑΟΚ στο συν 4, 2-22. Ναι, παίζει ρόλο και η δηλαδή διαφορά που είπαμε. Νομίζω και αυτό είναι... Αβάντζο τώρα.
Ναι, ότι... όταν δεν έχεις εικόνα από τις ομάδες, δηλαδή τον ΠΑΟΚ το ξέρουμε πάνω κάτω, αλλά δεν ξέρουμε καθόλου την Μουράτασα τώρα. Δεν μπορούμε να απλώς με ένα κύπελο δηλαδή Τουρκίας ότι έχει πάρει πέρσι και 5 στα 5 που έχει κάνει στα τελευταία φιλικά. Εντάξει, είναι λογικό να βγαίνουν τέτοιες αποδόσεις. Τώρα το τι θα γίνει θα είναι μέσα στο γήπεδο. Νομίζω ότι της Κυριακής θα είναι πιο... θα έχουμε καλύτερη εικόνα όταν θα βγουν οι αποδόσεις. Όποιοι πιστοί, γιατί υπάρχουν και άλλοι που σχηματίζουν σε οτιδήποτε κινείται, αν βρουν ευκαιρία. Σωστό, σωστό. Αλλιώς αν δεν θέλουν μπορούν να δώσουν τα λεφτά να κάνουν εκδρομούλα τους στην Βέρεια. Νομίζω και αυτό ωραία μέρα, είτε σήμερα είτε την Κυριακή. Ναι. Σωστό, σωστό. Καλό καιρό έχει. Να φάνε και το ρεβανί. Και το ρεβανί και τον καφέ και μια χαρά πόλη. Αυτό ακριβώς, αυτό ακριβώς. Θα βρουν και τον αγώνα και μια χαρά. Ωραία εκδρομή. Ευχαριστούμε, Ραφαήλ. Να είστε καλά, παιδιά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, καλό ταξίδι μετά. Λοιπόν, αυτά και για το γυναικείο χάντμπολ της Δαπλούχης Ελλάδας. Μακάρι να καταφέρουν σήμερα να κάνουν το πρώτο βήμα κόντρα στην Μουράτπασα, στη Βέρεια το παιχνίδι. Θα ξεκινήσει, είπαμε, στις 6. Θα υπάρχει φυσικά ενημέρωση από το ΠΑΟΚ 24. Υπάρχει μια πολύ ωραία πρωτοβουλία από τον Κώστα Βασιλιάδη, που βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά. Έχει ξαναγίνει. Αλλά ο Βασιλιάδης έχει αγοράσει ήδη 3 εισιτήρια διαρκείας από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, τα οποία θα διατεθούν σε ανέργους. Το έχει ξανακάνει. Μπράβο στον Κώστα. Είναι μια πολύ ωραία κίνηση. Είναι στο ίδιο πλαίσιο με αυτό που έλεγες πριν για τους συνδέσμους. Και ο Βασιλιάδης δείχνει τη στήριξή του στον ΠΑΟΚ. Και αξίζει να το αναφέρουμε αυτό. Υπάρχουν και σχετικά post από την ΚΑΕ. Θα δώσουμε ακόμα λίγα λεπτά για τα εισιτήρια. Ναι. Αφού θυμίσω ότι η παρέα μαζί μας είναι τα Be Easy, γιατί έχουμε μπει πλέον στην εποχή του Web TV. Οπότε μια πολύ καλή επιλογή που μπορείτε να κάνετε για να βλέπετε με την άνεση σας Web TV και χωρίς να κολλάει, χωρίς να έχετε θέμα, χωρίς να χάνετε σε ήχο και εικόνα, χωρίς να σας εκνευρίζει τίποτα, θα μπορείτε να δείτε ό,τι θέλετε. Έχεις Web TV χωρίς κολλήματα, αλλά δίνεις και την προτεραιότητα στις συσκευές που εσύ θέλεις. Το Be Easy Router είναι εδώ για να σε βοηθήσει να δεις με την άνεσή σου οτιδήποτε θελήσεις. Είναι μια προηγμένη συσκευή με πολύ περισσότερες δυνατότητες από αυτές που δίνει το αντίστοιχο router του παρόχου σου. Μπορείς να το προμηθευτείς καλώντας το 23 12 31 34 34 και το Be Easy Router έρχεται στην πόρτα σου. Είναι λίγο κνευριστικό αυτό, είναι η αλήθεια, με το Web TV. Οπότε πραγματικά πιστεύω ότι είναι μια πολύ καλή λύση. Ναι, ναι, ναι. Και λύνει το πρόβλημα μια και καλή. Εντάξει, μαζί μας και τα Data Labs τη δεύτερη ώρα. Κέντρο διαβίου μάθησης. Είπαμε σεμινάρια στην πληροφορική, αλλά σεμινάρια και για μπαρίστα και για επαγγελματίες bartender, ακόμα και σεμινάρια στο σέρβις. Ο καφές είναι πλέον επιστήμη τα τελευταία χρόνια. Το καταλαβαίνετε. Υπάρχει διαφορά από μαγαζί σε μαγαζί. Γίνεται λοιπόν η καλύτερη. Υπάρχει και στην πόλη μας, αλλά και στην Ελλάδα γενικότερα μια άνθηση στα καταστήματα που ειδικεύονται στον καφέ. Σεμινάρια λοιπόν στην Data Labs για μπαρίστα, για bartender, ακόμα και στο service, με επιστοποίηση σε λίγες μόνο ημέρες. 2310-22-2962, datalabs.edu.gr, ή περάστε μια βόλτα το γραφείο της Data Labs στο κέντρο της πόλης, Εθνικής Αμήνης 14α. Δεν υπάρχει ακόμα η αποστολή, θα υπάρξει φαντάζομαι σε λίγη ώρα στο ΠΑΟ 24, θα περιμένουμε και την αποστολή του ατρόμητου. Θα λέγαμε και χθες, ο Χαρίς είναι μέσα. Ξεπέρασε την ίωση όπως αναμενόταν. Οπότε θα είναι διαθέσιμος ο Χάρης Χαρίσης. Θυμίζω, παίκτης του ατρόμητου πλέον, ο ΠΑΟΚ έχει κρατήσει ένα ποσοστό μεταπόλησης, εάν πωληθεί σε κάποια άλλη ομάδα, από τον ατρόμητο. Και σήμερα και χθες έκαναν ατομικό Μέγερη Κυβρακίδης. Θα δούμε αν θα μπουν στην αποστολή ή όχι. Θεραπεία ακολουθεί ο Ανδρούτσος, που έτσι και αλλιώς νομίζω είναι εκτός. Ολοκληρώνει την προετοιμασία και ο Ατρόμητος θα βγει η αποστολή στη διάρκεια της ημέρας, να δούμε τις επιλογές και του Γιάννη Αναστασίου. Να κάνουμε σιγά σιγά την κλήρωση. Θα κάνουμε την κλήρωση, Στέργιο, αλλά θα σου πω ότι επειδή αυτήν την εβδομάδα ξεκινάνε επιτέλους οι όμιλοι Champions League, ξεκινάει μαζί και το fantasy tournoi του στοίχημα.gr, που θα δώσει την ευκαιρία σε πολλούς που θεωρούν ότι είναι οι καλύτεροι προπονητές του κόσμου να το αποδείξουν, φτιάχνοντας την ομάδα τους με πραγματικούς παίκτες από τις 32 ομάδες του Champions League και διεκδικώντας εγγυημένα χρηματικά έπαθλα αξίας 100.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, αφορά το συνολικό ποσό επάθλων του τουρνουά. Είναι ευκαιρία, Στέργιο, να το αποδείξουν όλοι. Τέλεια, όλα αυτά. Θα κάνουμε την κλήρωση. Ναι. Πες μου σπορ αριθμούς. Σταματήστε να στέλνετε. Κάνω μια τελευταία ανανέωση. Λοιπόν, θέλω, αγάπη, τρία νούμερα από το 1
μέχρι το 67. Ένα. Λοιπόν, ένα, περίμενε. Καλογερόπουλος Μιχάλης, το κινητό σε 8.51. 37. 37. Μισό λεπτό. Να το βρω. Τενεκετζή Ιωάννα, το κινητό σε 003. Και ένα ακόμα. 50. Το 50 είναι ο Αλέξανδρος Γιώτας, το κινητό σε 697, ο οποίος Αλέξανδρος έχει στείλει πόσα μηνύματα, αγάπη. Ναι, κάτι έχει γίνει, έχουν έρθει είναι πολλά. Είναι περισσότερα από 30, νομίζω. Θα μιλήσει με τη Μαραλή σε λιγάκι. Τώρα, κόλλησε το κινητό. Ναι. Πήρε το κινητό κάποιος μικρός και έστειλε ένα βέρτα, δεν ξέρω πραγματικά. Αλλά με τόσα μηνύματα, ουσιαστικά ήταν 50-50 να κερδίσει και ο Αλέξανδρος, κερδίζει ένα εισιτήριο. Οπότε, Τενεκετζή Ιωάννα, το κινητό σε 003, Αλέξανδρος Γιώτας, το κινητό σε 697 και Καλογερόπουλος Μιχάλης, το κινητό σε 851. Θα ενημερωθείτε στα επόμενα λεπτά από τη Μαριλίζ για το πότε θα παραλάβετε τα εισιτήριά σας. Είναι, θυμίζω, για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Άρη, την επόμενη αγωνιστική. Θα δώσουμε και άλλα εισιτήρια και την Δευτέρα, την Τρίτη και την Τετάρτη ενδεχομένως. Σε ένα παιχνίδι που, εντάξει, η Τούμπα θα είναι κατάμεση και σε αυτό, αλλά πλέον τα τελευταία χρόνια, και έτσι θα πάει και φέτος, δεν θα είναι έκπληξη όταν η Τούμπα είναι κατάμιστη, όταν τα εισιτήρια έχουν φτάσει στα βάνη και έχουν γίνει και εκκλήρωση τα εισιτήρια των ανέργων. Οι θέσεις που είναι διαθέσιμες σε κάθε μάση είναι ελάχιστες. Ο κόσμος έχει την διάθεση να στηρίξει την ομάδα και φέτος να φτάσει στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Καταλαβαίνει ότι οι δυσκολίες είναι πολλές. Γίνανε λάθη και από τον ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός έχει δυναμώσει και αγωνιστικά και παρασκηνιακά. Κάθε ξεκίνημα για κάθε ομάδα είναι, κρύβει ένα διάστημα που χρειάζεται να δώσει κάποιος για να πάρει η ομάδα τα πάνω της. Οπότε σε κάθε περίπτωση ο κόσμος είναι απαραίτητο να στηρίξει την ομάδα μέχρι τέλους, ξαναλέω, σε μια χρονιά που έχω τη βεβαιότητα ότι θα δουν πολλά τα μάτια μας. Κάθε φορά που αγωνίζεται ο Ολυμπιακός ή όταν μια υπόθεση αφορά τον Ολυμπιακό. Ναι. Εντάξει, δεν είναι μόνο το της Νόβα η ιστορία, δεν είναι μόνο το πολιτικό περιβάλλον μέσα στο οποίο θα λειτουργήσει ο Ολυμπιακός. Είναι γενικότερα πάρα πολλά πράγματα και δεν ξέρω μέχρι πού μπορεί να φτάσει ο Ολυμπιακός προκειμένου να επιστρέψει στους τίτλους και να μην δει τον ΠΑΟΚ να φτάνει ξανά στην κορυφή. Το έχω ξαναπεί με βεβαιότητα. Είμαι 200% σίγουρος ότι ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να διαχειριστεί και άλλη απώλεια τίτλου από τον ΠΑΟΚ. Και γι' αυτό λοιπόν θα κάνει ό,τι περνάει και δεν περνάει από το χέρι του και περνάει από χέρια άλλων και αποφάσεις άλλων για να ρίξει τον ΠΑΟΚ από την κορυφή. Είναι ο ΠΑΟΚ η κορυφαία ομάδα στη χώρα. Έχει το καλύτερο ρόστερ. Θεωρώ πως έχει και τον καλύτερο προπονητή. Έχει ένα μεγαλομέτωχο που δεν τσεπώνει τα χρήματα που μπαίνουν στα ταμεία της ομάδας. Γιατί ακόμα και ο Βαγγέλης Μαρινάκης, από τα πολλά που πήρε το Champions League, ζήτημα να έσπρωξε στην αγορά και πάλι το 1/5, θα πω εγώ. Μπορεί να ήταν και το 1/6. Τακτική μελισανίδη, λες, Στέργιο. Τακτική μελισανίδη, εντάξει, όχι σε τόσο ακραία μορφή. Να τα πάρω όλα και να τα κρατήσω όλα. Ναι. Δηλαδή, ο μελισανίδη, μόνο που δεν είπε τους παίκτες, θα μου δώσετε και κάποια χρήματα ο καθένας σας, γιατί θα παίξετε στο Champions League. Ναι. Και μέσα τη ΣΑΕΚ έχετε την ευκαιρία να φανείτε. Ναι. Θα μπορούσε. Αλλά, μια ιδέα είναι και αυτό. Αγία Σοφιά, σε παρακαλώ. Μια ιδέα είναι και αυτό. Γήπεδο κάνω. Ναι, είναι και το γήπεδο, μην το ξεχνάμε. Όχι, είναι το γήπεδο. Το βασίλεμα από την Αγία Σοφιά που έβγαζε η ΠΑΕΑ κτλ. Ναι, αυτά τα ωραία. Τέλος πάντων. Είμαστε στο ξεκίνημα. Ήδη έχουν δει πολλά τα μάτια μας και ο Ολυμπιακός έχει 2 βαθμούς που δεν έπρεπε να έχει. Θα δούμε τι μας επιφυλάσσει αυτή η αγωνιστική. Ο ΠΑΟΚ πρέπει αύριο στο Περιστέρι στις 7 να κάνει ό,τι χρειαστεί για να πάρει τη νίκη. Αν μπορεί αυτή η νίκη να συνδυαστεί με καλή εμφάνιση, θα είναι το ιδανικό. Αλλά ακόμα και αν ο ΠΑΟΚ δεν καταφέρει σε πρώτη φάση, αύριο δηλαδή, να δείξει ένα καλύτερο πρόσωπο από ό,τι έδειξε με Πανιόνιο και Παντολικό, πρέπει να βρει τον τρόπο να πάρει τη νίκη κόντρα σε μια πολύ καλή ομάδα με παίκτες και έμπειρους και ικανούς και φιλόδοξους, να φτάσει στους 9 βαθμούς, να δει μήπως καταφέρει ο Βόλος και πάρει κάποιον βαθμό από τον Ολυμπιακό στο Παιχνίδι που θα ξεκινήσει λίγη ώρα μετά το τέλος του αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, και να δει μετά η ομάδα με όλους τους παίκτες στη διάθεση, γιατί λογικά θα επιστρέψει σιγά σιγά και ο Καντουρί και ο Αγκούστο, ίσως και την άλλη εβδομάδα, και θα έχει ο Φερέιρα όλους τους παίκτες στη διάθεσή του, κάτι που δεν μπορούσε να το κάνει τώρα λόγω των διεθνών υποχρεώσεων, να παρουσιαστεί ο ΠΑΟΚ καλύτερος στο ΜΑΣ με τον Άρη
την επόμενη εβδομάδα και ακόμα καλύτερος στο μάτς με την ΑΕΚ στο ΆΚΑ και ακόμα καλύτερος στο μάτς με τον Αστέρα στην Τρίπολη. Έτσι λοιπόν, πρέπει να πάει ο ΠΑΟΚ. Να έχετε ένα καλό μεσημέρι, ένα καλό Σαββατοκύριακο. Καλή επιτυχία και στην ομάδα των γυναικών σήμερα στη Βέρεια και στην ανδρική ομάδα αύριο στο Περιστέρι. Μένετε στο Λίμπερο, ακολουθεί μέχρι τις 3 ο Γιώργος Παναγιωτίδης και στη συνέχεια από τις 3 μέχρι τις 5 ο Γιώργος Ζαγόρας θα σας κρατήσει συντροφιά. Καλό μεσημέρι από εμάς.